Εδώ είμαστε. Οι επαγγελματίες για ένα ακόμα πρωινό. Παραγιώτης Παπαδόπουλος, Σωτήρης Δασκαλάκης, Μάριος Ασλαμάς και Χρήστανθος Τσαλτίδης, μαζί με την υποστήριξη της Μαριλίνης, τη γραμματεία, θα σας συντροφεύουν για το επόμενο δύο ώρο. Στο λίμπερο της καρδιάς, στο 107,4, είναι η Τρόικα. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Για Bullets for my Valentine, πώς τα λέω, μου αρέσει αυτά τα συγκροτήματα κτλ. Θα σας πει σε λίγο τι προσκλήσεις δίνουμε. Γιατί υποσχέθηκε, έχουμε έτοιμα και κομμάτια. Εντάξει, επικυρώθηκε ότι δίνουμε δύο. Ωραία, λοιπόν, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 και το επόμενο δύο ώρο. Μαζί μας έχουμε και την Dialog. Ψάχνεις δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη Βέρεια. Μιλάς και διαβάζεις άπτε στα γερμανικά. Προσφέρουμε τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα. Τρεις εβδομάδες εκπαίδευση, τι άλλο θέλετε, πληρωμένη. Περισσότερα στο dialog.gr. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας για την πρώτη ώρα, FM και το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Και αν θέλετε να διεκδικήσετε δύο εισιτηριάκια μονά. Περίμενε, έχουμε πολύ πράγματα. Πολύ πράγματα. Ναι. Για να βάλω το κομμάτι, να παίζει γι' αυτό. Για πολύ βασικό τίποτα. Εντάξει, καλά. Okay. Τότε να δώσουμε ένα ακόμα χορηγούλι. Μάρι. Αυτό που κάνουμε σήμερα δεν γίνεται. Το κάτι άλλο. Να είναι καλά ο Μάριος. Τα έκανα μαγικά. Μαγικά κάνει εσύ. 15 μέρες τώρα φτύνουμε αίμα. Μπράβο, Μάριο. Φτύνουμε αίμα, δεν έχει κάνει. Αυτό που κάνουμε, ειδικά αυτό που κάναμε τελευταίες τρεις μέρες, δεν γίνεται. Και έχουμε πολύ πράγματα. Δώσε μουσική τόσο καλή μα, Σωτήρη. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και να παρουσιάσουμε καταρχάς Σωτήρη Δασκαλάκη, τον καλύτερο διχρό στην Ευρώπη. Με διαφορά το εννοώ. Ο καλύτερος διχρός στην Ευρώπη. Διαχειριστής χρόνου δεν υπάρχει. Αυτό που έγινε χθες, βγάλαμε 8 ή 9 άτομα σε 25 λεπτά. Για να μην γίνει παρεξήγηση, όχι ότι βγάζουμε αυτά τα άτομα, αυτά είναι. Χθες περιμένανε 40 άτομα, έτσι. Με Σωτήρη τους βγάλαμε, πιστεύω, βγάλαμε το μέγιστο που μπορούσαμε. Δεν γινόταν άλλο να βγάλουμε, γιατί ο χρόνος είναι αυτός. Έχει και break, και διαφημίσεις, τα λοιπά. Σωτήρης Χαλάκης, ένα ακόμη πρωινό Παρασκευής είναι μαζί μας. Έχετε την καλημέρα και από τον Σωτήρη Δασκαλάκη. Λοιπόν, Σωτήρη, πάμε λίγο χωρίς μουσική. Αν το κομμάτι το έχεις έτοιμο, Μπράβο, ρε σκύλε. Μπράβο. Λοιπόν, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως Opticon Express. Στην πρώτη σωστή απάντηση. Στην πρώτη σωστή απάντηση που θα έρθει FM κενό. Μήνυμα. Αποστολή στο 54526. Ο Σωτήρης ξέρω ότι θα απαντήσει πριν καν κλείσω την ερώτηση. Το ξέρω, αλλά δεν έχει νόημα να τα απαντήσει ο Σωτήρης. Τι να το κάνω. Δεν μου λέει κάτι. Εντάξει, okay. Δεν μπορούμε να δώσουμε και δώρο. Τίποτα μπορούμε να δώσουμε του Σωτήρη. Δυστυχώς. 5 Απριλίου του 1994, κάποιος κάπου σουτάρει μία τελευταία δόση ηρωίνης, βάζει το όπλο στο στόμα και πατάει τη σκανδάλη. Ποιος είναι η πρώτη σωστή απάντηση, 5 Απριλίου του 1994. Η πρώτη σωστή απάντηση, ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Επαναλαμβάνω, είναι γελίο νομίζω, 5 Απριλίου, η εκπομπή όλη είναι αφιερωμένη σήμερα σε αυτόν, 5 Απριλίου κάνει αυτό που είπαμε, την τελευταία δόση και κάνει το απενενοημένο. Τρεις μέρες αργότερα, Ο KRX είναι κάτι σαν KXRX, συγγνώμη, είναι κάτι σαν τον Λίμπερο εκείνης της μεριάς, διακόπτει την κανονική ροή των ειδήσεων για την κίνηση και τον καιρό για να δώσει την είδηση λέγοντας ότι έχουμε τα στοιχεία του, δεν μπορούμε να το πούμε ακόμη, δύο λεπτά όμως αργότερα λέει ναι, είναι αυτός. Η εκπομπή όλη εννοείται είναι στην μνήμη του αφιερωμένη. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως. Στην πρώτη σωστή απάντηση. FM κενό. Το όνομά σου γράψει αν θες, μόνο το όνομά σου. Το όνομά του αποστολή στο 54526. Τώρα δίνουμε 1, 2, 3, 4 live. Αλλά όλο το zoom είναι ένα. Και καλωσορίζω στη Θεσσαλονίκη την High Priority, μια εταιρεία που ελπίζει, θέλει να ανοίξει άλλη διάσταση στον στα συναυλιακά δρόμενα στην πατρίδα μας. Σε μια πατρίδα που μαστίζεται οικονομικά, θέλει να κάνει live όπως αυτό τον Slayer στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έτσι, το αρχές του καλοκαιριού. Καλωσορίζουμε στην πόλη μας την High Priority, την καλωσορίζει η Τρόικα, την καλωσορίζει ο Λίμπερο και την ευχαριστούμε γιατί μας δίνει δύο μονές προσκλήσεις για μένα προσωπικά, σαν κατηγορία. Το αντιλαμβάνει το κόσμο που ξέρει, ακόμη και αυτός που δεν τους γουστάρει, ότι είναι το live της χρονιάς. Έτσι. Με την έννοια ότι η Μαντρουγκάντα είναι καλή. Γιατί είναι για δημόσιες κοινωνικές σχέσεις. Δηλαδή το Μαντρουγκάντα το live έχει γίνει κοινωνικό event. Είμαι σίγουρος ότι θα δούμε τουλάχιστον 10 υποψηφίους για δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση στο live το Μαντρουγκάντα απόψε.
αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν θα δούμε ούτε μισό στο live των Bullet for my Valentine. Λοιπόν, δύο μονές προσκλήσεις. Bullet for my Valentine από το Bridgend του Cardiff της Ουαλίας. Μια μπάντα που δεν έχει καμία σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία και ηχητικά και στιλιστικά. Απλά είναι Βρετανοί. Γι' αυτό και τους λατρεύω και τους ακούω από το πρώτο άλμπουμ. Έρχονται στην πόλη μας. Στην ουσία δεν είναι live αυτό. Είναι μια μέθοδος αδυνατίσματος. Εγώ δεν το. Δεν, για μένα δεν είναι live αυτό. Και αν μου πει κάποιος τι είδος είναι η Bullet, θα το πω. Ξέρω να πω. Ξέρω να πω τι είναι. Και μιλούσαμε και με τον Τζο προχθές στο Musicland και είπαμε για το ποια είναι η πρώτη φάση τους, ποια είναι μετά και ποια είναι τώρα. Είναι μία μέθοδος αδυνατίσματος. Ενδυνάμωση του αφιένα, των κοιλιακών. Καλό είναι να πάτε κάποιοι, ας πούμε, με επικαλαμίδες κτλ. Δηλαδή, δεν φαντάζομαι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ο Μάνταλος, ο Φορτούνης, ο Μπίσεσβαρ να αντέξουν μπροστά πάνω από δύο λεπτά. Ταπεινή μου γνώμη. Βλέποντάς τους όπως πέφτουν στα μάτς ποδοσφαίρου που είναι με κάτι μαρκαρίσματα, ας πούμε, γελία και. Και χίλια μπράβο στο Φαν Μπόμελ που απέδειξε πόσο γελοί είναι όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές σήμερα με αυτά που κάνουν. Προπονητής της Άιντχόφεν, έτσι. Ο οποίος πηδάει χθες πάνω από το τάκλινγκ. Με το κουστούμι και μένει όρθιος, κάνει χαβαλέ ο άνθρωπος. Οι ποδοσφαιριστές ζητούσαν κάρτα. Είναι απίστευτο. Τα ξεφτιλίζει τα πάντα. Μπράβο, ρε Φαν Μπόμελ. Που τον αντιπαθώ κιόλας, έτσι. Μου ήταν αντιπαθέστατος πάντα ο Φαν Μπόμελ. Μπράβο. Ξεφτιλίζει τους ποδοσφαιριστές σήμερα, πραγματικά. Τους ξεφτιλίζει. Διά τον δει αυτό ο Μάνταλος που σηκώνεται από τα προθέσει και ξαπλώνει κάτω μία ώρα. Αν δει τι κάνει ο Φαν Μπόμελ με κοστούμι και ημίπαλτο. Θα ντραπεί πραγματικά. Αν έχει ένα γραμμάριο τσίπα, θα ντραπεί πραγματικά. Τα φωνάζω, τα λέω όλη μέρα. Ποιος με ακούει. Λοιπόν, τώρα τι άλλο δίνουμε. Αύριο Σάββατο είναι η Bullet, έτσι. Στο Principal Club Theater. Μπορεί να βάλουμε κάποιο κουιζάκι αργότερα από αυτούς. Παναγιώτη, η απογοήτευση είναι μεγαλύτερα. Α, κάτσε, τι κάνω, ρε. Μα δεν είχε ανανέωση. Πάντως ξέρω και το 94, να ξέρεις. Μάλλον φαντάζομαι, δεν είμαι σίγουρος. Φαντάζεσαι. Ναι, ναι, ναι. Γράψω μου σε ένα χαρτί εκεί, αφού φαντάζεσαι. Μισό λεπτάκι λίγο. Και αν δεν είναι αυτό, μου κερνάς καφέδες για 10 μέρες. Τι είπε, Σωτήρη? Κάπου το βρει ο Σωτήρης δεν μου λέει και τίποτα. Άντε, αγόρι μου. Άμα σου πω τι έγραψε, ό,τι πιο. Ό,τι πιο. Δηλαδή, σαν να σου λες ένα. Τι μέρα είναι σήμερα, ρε Σωτήρη, και να μου λες θα πάμε αύριο. Το έχω ξαναπεί, έτσι. Όποιος θέλει. Εγώ λέει το είπα. Αν θέλει ο δασκαλάκης, έρχεται από εδώ πέρα, δίπλα μου. Του δείχνει δύο κουμπιά του αλουνού, πάει από την άλλη. Παιδιά, ζητώ χίλια συγγνώμη. Έχουν έρθει μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Πέντε απαντήσεις μαζεμένες, η μία διαφορά με την άλλη, δύο δευτερόλεπτα. Αυτό είναι εννοούσα, ρε. Έτσι. Γράφει ο 6-7-4-11. Εσύ τι γράψεις εκεί πέρα. Μπέρδεψα το τέτοιο. Α, το συγκρότημα. Ναι, 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 ναι. Εντάξει. Γιατί δεν κολλάει αυτό με. Λέω, τι είναι αυτό. Με, τι, αυτό εννοούσα. Σε υποκλίνω. Στο ορκίζομαι, ειλικρινά σου μιλάω. Δεν τέλος. Χρειάζομαι την τέτοια. Την λοιπόν, να μην πάρει πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Ναι. Ορκίσου αυτό. Ορκίζομαι. Τέλος. Ναι. Τέλος, τέλος, επίστεψα. Δεν κάνω και τα χέρια. Τον πίστεψα. Τον πίστεψα, τέλος. Τον πίστεψα, πιστεύω, τέλος. Τέλος. Λοιπόν, να πούμε ότι εσεμεσικό ξεπαρθένισμα έχουμε από τον Γιώργο τον Ιταλό. Είναι στην ουσία κάτι σαν να το πω τώρα στο δασκαλάκι. Μήνυμα Γιώργου Ιταλού, έτσι μας είπα. Σχεδόν πριν ξεκινήσουμε να ξεπαρθένισε. Πόσο ήπιες, ρε. Ναι. Στον κόσμο. Γιώργο, καλημέρα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, προσέξτε, έχουμε μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Απαντήσεις σωστές, το εννοώ η μία από την άλλη έχουν περίπου δύο δευτερόλεπτα διαφορά. Ζητάμε συγγνώμη, δεν μπορούμε να δώσουμε έτσι πέντε γυαλιά και τέσσερα γυαλιά και τρία. Εντάξει, δεν είναι δικό μας το μαγαζί, μην τα ξεφτυλίσουμε. Αν και είναι τόσο μα τόσο γαλαντόμος μαζί μας, εννοώ και μαζί σας, ο Αντώνης The Master of Horrors Δημητριάδης. Απλόχερα. Αλλά δεν είναι, είναι λίγο, εντάξει, είναι λίγο μανίκι. Θα δώσουμε στους δύο πρώτους. Άντε, είπαμε στον πρώτο, δίνουμε στους δύο πρώτους. Σωτήρης Τσακυρόπουλος. Κέρτ Κομπέιν, φυσικά, Μάριε. Rest in peace. Πολύ πολύ σωστά, φυσικά. Σαν σήμερα, ο Κέρτ Κομπέιν. Και μία. Είναι και θέμα και ερώτηση για σήμερα. Αν ζούσε ο Κέρτ Κομπέιν μέχρι σήμερα, πώς το φαντάζεστε? Τα πυρολεγόρη του Μίστερ Χωρίδη. Πώς το φαντάζεστε? Μπράβο, ρε σκύλο. Και το τσουλί το άλλο που είχε. Σε βλέπω. Τον έφτιαξε καλά, σε βλέπω ενημερωμένο. Πώς το λέγανε? Πώς το λένε? Δεν θυμάμαι. Τι λένε την κοπέλα? Τρύπα. Κέρτνεϊ Χολ. Ναι, δεν θυμάμαι. Ναι. Δεν θυμάμαι. Έτσι, ναι. Κέρτνεϊ Χολ. Σωτήρης Ακυρόπουλος. Είναι ο πρώτος, καβατζώνει το ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Νοβοσέλιτς. Κρίση Νοβοσέλιτς. Νοβοσέλιτς. Ναι. Του Νοβοσέλα της Ανησιώσης. Όπου κάποιος το τελευταίο διάστημα πριν αυτοκτονίζει, ήθελε τα δικαιώματα τα περισσότερα ο Κομπέιν. Στην πάντα. Ναι, ναι, ναι.
80% και λογικό, και υπήρχε... και λογικό είναι. Υπήρχε θέματα. Και λογικό είναι. Λοιπόν, δεύτερο. Μην περιμένει να συνεχίσει. Ο άλλο, γιατί γράφει Ντόναλντ. Έτσι είναι. Το πλήρε όνομα. Το πλήρε όνομα. Και είναι και ο μόνο που το γράφει σωστά. Με καίει. Δεν είμαι εσύ. Να πω την αμαρτία μου. Και εγώ πολλές φορές θέλω να γράψω Kurt Cobain, το γράφω με C. Είναι με K το Kurt, έτσι. Ο άλλος που καβατζώνει τα γυαλιά είναι ο 635. Παναγιώτη, τώρα στο διάλειμμα και εσύ και εγώ είμαστε υπεύθυνοι να πούμε στη Μαριλίζ να επικοινωνήσει τώρα μαζί τους. Τώρα, ναι. Τώρα στο διάλειμμα, έτσι. Γιατί μετά θα πεις ξύλο. Λοιπόν, Σωτήρη Τσακυρόπουλος, 7:30 και ο 6. Γεια σου, Σωτήρη. Και ο 635, 852. Και ο 6. Ή μάλλον λάθος. 6.35 για το φτέρνισμά σου. 6.35 ο ακροατής. Kurt Cobain δεν γράφει όνομα, δεν γράφει επώνυμο. Θα επικοινωνήσει 6.35 και με σένα η Μαριλίζ για το πώς θα παράξει. Ζητούμε συγγνώμη από τους 4.31 τον Χρήστο. Κρίμα. Από τον Νικόλα τον 4.11 και από τον 0.00 τον Παύλο τον Καπουκρανίδη, ο οποίος είναι ο μόνος που το γράφει πλήρως Kurt Donald Cobain. Σαν σήμερα λοιπόν. Μας άφησε, δεν μας άφησε, πέρασε στην αιωνιότητα ο Kurt Cobain. Στις 8 Απριλίου ο ηλεκτρολόγος Gary Smith θα ανακαλύψει το πτώμα του Cobain στο θερμοκήπιο του σπιτιού του, που αλλού, στο Σιάτλ, την πόλη που έγινε έμβλημα της παγκόσμιας επιστροφής του ροκ. Μπράβο. Εκείνη την που σημάδεψε όλη τη δεκαετία του 90. Αφού κάγει πρώτο το 88. Και στις 9:30 το πρωί ο KXRX διακόπτει και λέει: βρέθηκε το πτώμα άνδρα που έχει αυτοκτονήσει, είναι ολοφάνερο, μάλλον γνωρίζουμε ποιος είναι, δεν είμαστε σίγουροι, όταν το πούμε, όταν το μάθουμε με σιγουριά το πούμε, μετά από 2-3 λεπτά, νέα διακοπή, λέει ότι ανήκει στον leader, τον Nirvana, στον Kurt Donald Cobain. Όλη η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του. Έτσι. Λοιπόν, διαγωνισμοί τώρα, οι υπόλοιποι. Είπαμε, Bullet from a Valentine, 2 μονές προσκλήσεις. Αύριο, Σάββατο, στο Prince Park Club Theater. Δίνουμε 2 διπλές για Σοκράτη Μάλαμα στο Fix. Ευχαριστώ την Ιωάννα Μεταξοπούλου, γιατί μας δίνει προσκλήσεις Σοκράτη Μάλαμα τη στιγμή που δεν χωράει, δεν πέφτει το καρφίτσα. Και μας δίνει 2 διπλές και το προηγούμενο Σάββατο. Και για αυτό, μάλλον και για τα 2 επόμενα που παίζει ο Σοκράτης. Δίνουμε 2 διπλές για Great Gig, το Trips to Speak Floyd στο 8-Ball, και 2 διπλές για τη Λαϊβάρα των Μπαΐλτζα Σάββατο βράδυ στο 8-Ball, στο Οκτάμπαλο, μαζί τους η κριτική Ballotizer. Θέλω να πιστεύω, δεν κάνω τον έξυπνο, αλλά θέλω να πιστεύω ότι το Ballotizer προκύπτει από τον Μπαλωθιά. Δεν είμαι μόνο εγώ έξυπνος, είναι και ο Δασκαλάκης, το βρήκε αμέσως. Έτσι λέω εγώ. Μπορεί να, πούνε, να βγουν οι Μπαλωτά και να μου λένε βλάκα τι λες. Έτσι το για άλλο λόγο το δώσαμε, τον Ballotizer. Αν είμαστε τον Ballotelli. Αυτό να ο άλλο ή τον. Γι' αυτό λέμε, είναι Δασκαλάκη. Αν έλα από εδώ, έλα από εδώ έτσι. Εντάξει. Πατάω τα κουμπιά. Οπότε, για όλα αυτά, δεν γράφει live προ Θεού, γράφει για το live που θέλει. Δηλαδή, FM κενό, όνομα, επώνυμο, δίπλα γράφει bullet για να κερδίζει χρόνο. Bullet, μα αρκεί. Ή αν θε BFMV. Έτσι, τη συντομογραφία. Ή μάλα μα, ή Great Gig, Pink Floyd αν θέλεις, ή Μπαΐλτσα. Οκ, ό,τι τραβάει η ψυχούλα σου. Μπορεί να μπει να πάρεις και για τα 4 και ό,τι σου κάτσει. Αποστολή στο 54-526. 54-526. Σωτήρη, πάμε να μπουν λίγο γκαζάτα. Let's go με Bullet. Ζητάτο για Παρασκευή ότι πρέπει το τραγούδι. Ωραία. Ό,τι πρέπει για να ανεβούμε. Παλαιότητα, πάω προγράφημα και τέτοιο. Μην το σιγοντάρεις, άσε να μπει, μας κυνηγήσουμε από κάτω. Τρεις σύνδεσμοι που κάνουν τέτοιο. Τι? Προσυλλαλητήριο την Κυριακή. Ναι. Τα λένε έξω Ιβάνα από τα Σκόπια. Έξω Ιβάνα. Ιβάν. Α, Ιβάν, sorry. Πάμε, δώσε. Τάρις, θες. Τώρα πάμε. Ναι. Μεντ Άρης. Μεντ Άρης. Και αυτοί που δεν ασχολούνται. Μορφωτική Ένωση Νέων Τούμπας. Φοράνε τα κράνη τους και τα λοιπά και πάνε έξω από το κήπεδο. Δεν ασχολούνται με τον Άρη κατά τα άλλα. Κάτσε ρε, μπορεί να πει για τη Μεντ. Τι βλαγιά είπες τώρα. Τι μεντάκιδες είναι αυτοί. Μου είναι της Μεντ και έγινε κανένα σκηνικό. Και τι έγινε, για πες, ενημέρωσε εμάς τον κόσμο. Τίποτε έγινε. Όλοι αυτοί τι κάνουν, δηλαδή, οι μπαχαλάκιδες και τα. Ναι. Αλλά είναι που δεν ασχολούνται με το. Πώς το μαζεύει και από τη μία και από την άλλη. Το λατρεύω. Τον λατρεύω. Α, τώρα το μαθαίνω. Τον λατρεύω. Ναι, ναι. Έχουμε 15 κράνη σύν, είμαστε πάλι στο σύν. Ναι, ναι. Σε λατρεύω. Ακούς, Γιώργο. Σε λατρεύω. Εγώ είμαι ο Βόθρος, Γιώργο. Τα ακούς. Σε λατρεύω. Τα ακούς. Σε λατρεύω. Ναι, όχι, όχι, εντάξει.
Όχι, δεν σε λατρεύω. Μην το σιγοντάρεις, να φύγει να κάνουμε. Μην το συναφήνουμε να μπούμε το διαλυματάκι πλησιάζει. Και δεν ακούγεται τώρα. Τι κάνουμε τώρα. Το κομμάτι να ακούγεται. Εμείς ακουγόμαστε, είναι ό,τι χειρότερο. Κατέβασε εμά, ανέβασε το κομμάτι. Δεν είναι ραδιό, ανέβασε το. Του ήταν το κομμάτι κοιμισμένο, δεν του άρεσε. Ο ακροατής τι ακούει, να προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται. Να καταλάβει τι γίνεται. Έτσι, έτσι. Κατάλαβε. Αυτή είναι η ουσία. Έτσι. Τι κομμάτι να το πέσει. Δε μηνύματα πρωί με το καλημέρα, χωρί τίποτα. Τώρα μπήκε, αυτά είναι που παγώσα. Το κόμενο που απατούσε. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Ναι, αυτά είναι. Τι κομμάτι είναι αυτό. Μοίρα, το είπαμε. Γινόμαστε ρεζίλοι, τι κομμάτι είναι. Ξέρω δίνουμε για live που δεν υπάρχει. Μοντρικάτα. Όχι. Πάει, άστο αυτού. Άστο. Τι είναι, σήμερα πάει τελείω. Θα πάνε για δημόσιε σχέσει όλοι. Bullet for my Valentine. Πάρα πολύ απλά. Α, ακόμη και εσύ το βρει. Ποιο αυτοκτόνησε σαν σήμερα. Ηνωμένε Πολιτείε το 1994. Έχει πέρασει την αιωνιότητα, σαν σήμερα. 94. Ναι. Σαν σήμερα. 94. Γίναν λιτανίες, ολονικτίες αυτά, μέχρι και σήμερα τον. Δεν μπορεί η κόρη σου σε δύο χρόνια. Μπορεί η Μαρία, η μικρή κόρη σου, η δυναμία μου, σε 8 χρόνια από τώρα να φοράει μπλουζάκι κανονικά. Διόλαπη, θα φοράει μάλλον. Σίγουρα. Πες το δυνατά. Δεν μπορώ, γιατί δεν κατάλαβα τι μου λέει το Μην το χαλάς ρε φίλε, κάνω ρε φίλε. Και εγώ λέω, να τον εφησιάσω. Του χαλάς τον εφησιάσω. Κάτσε περίμενε, περίμενε, γιατί απαντάει σε όλα. Μα μου κάνει. Βάλ το όλα μπαουτάρις, βάλ το όλα μπαουτάρις σήμερα. Βάλ το όλα μπαουτάρις. Βάλ το σήμερα όλα μπαουτάρις, θα το έχει όλη η κοινωνία. Βάλ το στο όλα μπαουτάρις. Νιρβάνα ρε, Κερ Κομπέιν. Σαν σήμερα. Αν έχεις τσίπα κάποια στιγμή και εσύ θα το κάνεις αυτό. Ένα πρωί το κάνεις αυτό. Να βάλεις, να πάρεις ένα. Έχεις δίκανο σπίτι, στο βαθύλακο ποιοι έχουνε. Εντάξει. Άστα όλα στα παιδιά, κάνε τη μοιρασιά, σωστά. Άσου από βοήθεια, από 150 ευρώ πόσα έχεις. Και κάνε το, αυτό να τελειώνει. Όχι, γιατί το πιο σημαντικό για τα παιδιά δεν είναι τα λεφτά, είναι από πάνω. Τέλος, τα είπα αυτά φίλε, δεν. Βέβαια, όταν κάνεις επίσκεψη, Τσαλτίδη, έλα ξαναμπες μέσα λίγο. Όταν κάνεις επίσκεψη σε σπίτι και ανοίγουν την πόρτα και σε βλέπουν τα παιδιά, πού σε κοιτάνε συνήθως. Στα μάτια. Στα χέρια. Στα χέρια, ρε. Δεν νομίζω. Τι λες, φίλε. Παιδιά, πατέρας δεν ξέρει αυτό που είπε το ρεμάλι. Πατέρας τεσσάρων παιδιών να τα χέρια να ζήσουν. Τα μάτια λες, τα παιδάκια μου έρχονται και μαγκαλιάζουν και με φιλάνε. Όχι, όταν πηγαίνεις επίσκεψη. Τα παιδάκια το ξέρουν όλοι εδώ και αιώνες σε όλο τον κόσμο. Κοιτάνε τον μπαμπά μόλις μπαίνει στα χέρια. Έτσι, μπράβο. Μέχρι εγώ το ξέρω, έτσι. Όλα τα παιδάκια. Τα παιδάκια. Γεια σου Ντίνο. Είχαμε βγήκε ο Ντίνος λίγο σήμερα. Παρά τη σφαγή περάσαν τα παιδάκια χθες. Ποια παιδάκια? Με Παναθηναϊκό, με Παναθηναϊκό. Έχουμε τελικό στην ΚΑΠΑ 15. Άρης. Δεν υπάρχει. Πέναλτι δεν δίνει στον Άρη. Δίνει μου πέναλτι. Αποβάλει με κόκκινη που δεν υπάρχει. Πόσο έλειξε? Περάσαμε στα πέναλτι. Στα πέναλτι. Ο ΠΑΟΚ 2-1 το γύρισε. Έχανε 1-0, 2-1. Και θα έχουμε τελικό στη ΚΑΠΑ 15. ΠΑΟΚ Άρης. Καμία σχέση με την αντρική ομάδα του ΠΑΟΚ, έτσι. Αυτή είναι πολύ καλή. Η ΚΑΠΑ 15 του ΠΑΟΚ. Αυτό λέω εσύ. Έχουν μαζέψει όλα τα παιδιά. Και εγώ είμαστε. Έχει ρίξει πολύ χρήμα. Το μπάτζετ του ΠΑΟΚ στις ακαδημίες είναι πιο μεγάλο από το Αστέρα Τρίπολης, από το ατρομή του στο κανονικό. Α, γι' αυτό θέλει ο Ιγκλέζης να παίξει με τα μικρά. Το ατρομή του είναι φυσιολογικό βέβαια. Το ατρομή του είναι φυσιολογικό γιατί η μισή παίξει. Ναι, ναι, ναι. Σωτήρη, ναι. Κλείς τη μουσική. Μη φύγεις αλαμοφύλα, μη φύγεις Χρυσαθέ. Με ποιο κομμάτι μπήκαμε πριν καμιά 20, πριν ένα μήνα. Με μπέρδεψε με το Γιωτά. Με ποιο κομμάτι είχαμε μπει, θυμάστε όλοι, έτσι. Πόσο μ' αρέσει να ακούω τους ανθρώπους να ανεβοκατεβαίνουν στα σέρ και να ακούνε ρουμάνικα. Λένε Πλάτωνος, έτσι. Πόσο μ' αρέσει να ακούω κυριούλιδες να κάνουν τα σανσέρ και να προσκυνούν ρουμάνικα. Βάλε ένα Πλάτωνος να γουστάρουμε, λέει ο θαλαμοφύλακας. Είδες. Ξυπουλουλίκο. Θα το χαρακτηρίζει. Θα γενικά για τους Ρουμάνες και τους Ρουμάνους, ναι. Αλλά μετά θα με λέγανε ρατσιστή και όλα τα υπόλοιπα. Όχι, μη, εσένα, όχι. Εσύ, όποιος σε πει. Όχι, όχι. Λοιπόν, έχει και ώρα Σωτήρης. Παιδιά, καταλάβατε έτσι. Γεια σου, ρε Ραστή, καλημέρα. Ήδη γίνεται χαμός, να γράφετε για ποιο live θέλετε. Και Μάλαμα δίνουμε διπλές. Και Μπαϊλτσα δίνουμε διπλές. Και The Great Geek διπλές. Αλλά πάνω απ' όλα η ημέρα και το weekend όλο είναι Bullet for my Valentine. Αύριο βράδυ στο Principal, δύο μονές προσκλήσεις. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, το σχετικό ή τα σχετικά, αποστολή στο 54-526. Θες να δώσεις χορηγό? Να δώσω ένα χορηγό. Ασφάλεια Μαργαριτόπουλος, επειδή το αυτοκίνητό σας είναι πολύτιμο, Ασφάλεια Μαργαριτόπουλος, είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απέτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές ανάγκες. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο νέο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-911-701. Ευχαριστούμε τον Μαργαριτόπουλο που είναι την πρώτη ώρα μαζί μας εδώ παρεούλα. Μαρία, χαρακτηριστική αυτή η Wagner Love, όπως λένε, η Γιώκο Όνο του συγκροτήματος. Τι, χαρακτηριστική. Χαρακτηριστική. Ποια,
Α, νομίζω. Κάποια στιγμή, ναι. Φαντάζομαι, ναι. Πάντα υπάρχει μια γυναίκα. Βέβαια. Λοιπόν, αδέρφια, εδώ πέρα είμαστε. Είναι η Τρόικα, είναι ο Λίμπρο τη Καρδιά σου, 107,3 των FM και υπάρχει σαφέστατα ένα μηνυματικό χήμαρο. Ναι, μπορούμε να το πούμε αυτό εδώ στην Τρόικα. Φυσικά τα μηνύματα περισσότερα είναι απλά συμμετοχή για διαγωνισμού. Συνοδεύονται κάποια από κάποιε καλημέρε. Εμεί αντικαλημερίζουμε και αυτέ και αυτού που δεν προλαβαίνουν να μα στείλουν την καλημέρα παρά μόνο τη συμμετοχή. Ήδη έχουν ειδοποιηθεί, αν δεν κάνω λάθο, και ο 635 και ο 730, ο Τσακυρόπουλο ο Σωτήρης, για να παραλάβουν το ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express, τα οποία και ευχαριστούμε. Ίσως δώσουμε ένα ακόμη ζευγάρι με ένα quiz στο οποίο πατάει στους bullet και έχει να κάνει με την Ουαλία. Ίσως, θα το δούμε αυτό. Εντάξει, να δούμε πώς θα μας πάει. Ο Κυριάκος λέει: καλημέρα, κάντε όπως η Βικτόρια. 15 χρόνια τώρα, παρένθεση με διακοπές, είναι ο εραστής. Ναι, στην ουσία το κάντε όπως η Βικτόρια είναι σαν να μην τελείωσε. Γιατί και όταν είχε φύγει ο Παναγιώτης και όταν τον πιτσοκόψανε στο προηγούμενο ραδιόφωνο στο Μετρόπολης και έκανα μόνος μου. Και μετά από εκεί ήρθα εγώ σχετικά γρήγορα εδώ στο Λίμπερο. Και στις απεργίες των δημοσιογράφων ο Παναγιώτης ερχότανε. Στην ουσία είναι σαν να μην έχει γίνει διακοπή. Στην αρχή μαζί μας. Εδώ ήμασταν μαζί, ναι. Τι θέλω να πω. Ναι. Και όταν έφυγε, ναι. Πάλι, ναι, από εδώ. Ναι, ναι. Έχει δίκιο ο Σωτήρης. Η φράση όπως το είπα ήταν σαν να. Εδώ ήρθα μόνος μου. Ναι, συγγνώμη. Ναι. Ήρθαμε μαζί με τον Παναγιώτη, πρώτη εκπομπή 25 Αυγούστου του 2009. Πώς κατεβήκαμε. Και μετά ο Παναγιώτης πάλι ήταν, ερχόταν μέσα στις απεργίες, ερχόταν τις πιο πολλές φορές και είχε τεράστια παρουσία, μεγάλη προσφορά. λοιπόν. Έτσι, πάλι στο πάτωμα. Θέλει να. Τι να πει, Σωτήρη. 27 Ιουλίου. Α, τόσο πιο μπροστά ήσουν. Ένα μήνα νωρίτερα. Εγώ νόμιζα κανένα πεντάμινο εξάμηνο ήσουν πιο μπροστά. Α, το και μας κάνεις ότι είσαι πιο παλιός. Απονείρωζη. Λοιπόν, μην ξεχνάς ότι τρέχουν οι διαγωνισμοί μας και απαιτούμε, μακάρι, στο άθεσμα τουλάχιστον, να σπάσουμε την χθεσινή συμμετοχή για τους Μαντρουγκάντα που ήταν 98. Συγγνώμη, την προχθεσινή. Που ήταν 98 συμμετοχές. Μακάρι να τις σπάσουμε. Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Πάντως, σαν σύνολο άθροισμα, ίσως να μπορέσει να ισοφαριστεί. Δύο μονές προσκλήσεις για την μέθοδο αδυνατίσματος Bullet for my Valentine, αύριο βράδυ στο Principal, ατελείωτο ξυλίκι, με την καθαρά αμερικάνικη ύφους, attitude, στυλ και ήχου μπαντάρα από την Ουαλία. Δύο διπλές για Σοκράτη Μάλαμα, στο fix δίπλα, δηλαδή θα πέφτει ξύλο στον Μάλαμα και θα πέφτει ξύλο και στους Bullet δίπλα. Γειτονικά είναι. Μια μεσοτυχιά είναι. Θα λιποθυμίσω αν φτάνει ο ήχος του Μάλαμα στους Bullet. Αυτό θα είναι η καταστροφή μας. Δύο διπλές για The Great Geek Pink Floyd στο Οκτάμπαλο, Παρασκευή βράδυ, και Μπαίλτσα, Μπαντάρα η Μπαίλτσα, δύο διπλές στο Οκτάμπαλο βράδυ Σαββάτου. Μπαντάρα, το εννοώ, η Μπαίλτσα, τους λατρεύω, πραγματικά. Νομίζω βγάλαν και τρίτο άλμα αυτή τώρα, εγώ έχω τα δύο πρώτα. Μήνυμα του FM κενό, ξέρετε έτσι, FM κενό, όνομα επώνυμο, γράφεις για ποιο live θέλεις ή για ποια live και το αποστέλεις στο 54-5-26. Την ώρα που στέλνει το μήνυμα, δεν νομίζω να έχει ακούσει αυτό που είπα, αν χαρακτηριστεί και ο Κόνορ, παιδί μου, ή τέτοια η λόγη. Ναι, νομίζω, ναι, δεν ξέρω. Ο Άλεξ Σίλβερ, δες όμως τι γράφει. Πρώτο μήνυμα, Άλεξ Σίλβερ. Καλημέρα, το κλασικό του. Άλεξ Σίλβερ, καλημέρα. Θα ήθελα να διορθώσετε την φράση «Ο Κέρτ αυτοκτόνησε». Γιατί είναι λάθος. Η Κάρχια, τον Μπάζο η Κέρτνεϊ, τον έφαγε μαζί με τον Γκόμενο που τον απατούσε. Μάλλον θα συμφωνήσω και μάλλον συμφωνεί ο πλανήτης ο Λάκερος. Έχεις το κομμάτι έτοιμο να πάμε που ζήτησε ο Παναγιώτης. Ναι, αν το έχεις, μπες για να πηγαίνουμε με αυτό και να κερδίζουμε χρόνο. Έχουμε πάρα πολλά μηνυματάκια. Πάμε. Είναι επιλογή Παπαδόπουλα από εκκλησία, έτσι. Από ναό καθολικό κάπου στην Ιταλία. Τρία εισιτήρια Άρης Προμηθέας. Άντε να γίνει ρημαδιό. Λοιπόν, είναι Σάββατο 4 παρατέρτο, έτσι. Άρης Προμηθέας, τρία εισιτήρια, Nick Gallis Hall, αύριο Σάββατο 4 παρατέταρτο, FM και όνομα επώνυμο, απλά Άρης γράφεις, τίποτε άλλο, αποστολή στο 54-5-26. Να που τον απατούσε, ο 5-23 λέει, καλά που δίνεις, ναι, γιατί λεφτά, ναι, Γιώργο Ταλό, sorry, το μήνυμα σου διαβάζεται, εννοείται. Δεν εννοείται, δεν σχολιάζω καν. Ο Νίκος λέει: καλησπέρα. Βάλε με για Μάλαμα να πάω με τη γυναίκα μου που τη αρέσει να την καλοπιάσω. Γιατί Καφρίλιον είχα πάει με τον κολλητό και τον γιο μου. Έχω δει εδώ και ώρα και κρατιέμαι να ξέρει, Μάρι, λέω το διαβάζει και το είδε μάλλον. Ενέρε, το είδα μέχρι την αρχή. Το είδα. Ενέρε, φίλε. Πολύ γυναίκα Καφρίλιον.
είχε γυναίκες καφρίλιον και τραγουδούσανε και τους στίχους όλους. Και κάτι σαραντάρες καυτές. Oh. Καλημερίζουμε καφρίλιον. Έτσι. Η μπάντα που υπάρχει εδώ και 22 χρόνια και έχει παίξει live 3 φορές. Καλημέρα και καλή τύχη. Πόσο ευγενικοί οι φίλοι. Πόσο ευγενικοί οι φίλοι η Ουρανία. Ευχαριστώ πολύ για την πιθανότητα μιας όμορφης βραδιάς διασκέδασης. Στο μήνυμά σου με ενοχλεί μια λέξη για το μάλαμα. Το διασκέδασης. Μπράβο, παιδιά. Μετά από αυτό που είπες, πέσα τα μηνύματα. Κάντο ρε, εσύ. Κάντο αυτό. Κάντο ρε, κάντο αυτό. Κάντο αυτό. Κάνει όλα τώρα αυτά. Κάντο αυτό, παλικάρι. Ψάξτε να βρείτε εικόνα από αυτό το πράγμα, φίλε, παιδιά, που έγινε στην Ιταλία. Χίλια άτομα παίζουν και τραγουδάνε. Ασύλληπτη είναι η εικόνα. Ναι. Ναι. Φοβερό μήνυμα του Άλεξ Σίλβερ, το δεύτερο. Πίσω από κάθε άντρα βρίσκεται. Λοιπόν, Άλεξ Σίλβερ, δεύτερο μήνυμα. Έτσι και αλλιώς, πίσω από κάθε καταστροφή ενός μεγάλου μουσικού ταλέντου και όχι μόνο, μία γυναίκα κρύβεται. Γιώκο Όνο στον Τζον Λένον, Κέρτνεϊ στον Κέρτ, Πάμελα στον Ντόμι Λι, Αλίκη στον Πασχάλη. Και, γυναικεία συνωμοσία, ρε φίλε, και πες το. Και Δήμητρα στον Άλεξ Σίλβερ. Τι κάνει ο Αργιανάκη! Αργιανάκη! Άλεξ Σίλβερ, τι γίνεται! Ο ξεφτυλισμός, ο ξεφτυλισμός των θεμάτων, τέλος. Όλα τα λεφτά. Σέφαγε ενώ θα γινώσουν μουσικάρα. Και θα όλα τα λεφτά είναι. Όλα τα λεφτά το Αλίκη τον Πασχάλη. Δεν υπάρχει. Ναι, ρε εσύ Πασχάλη, δεν τρέπεσαι λίγο. Πραγματικά σε αγαπώ, σε λατρεύω. Δεν το κατέστρεψε η Αλίκη. Δεν το κατέστρεψε. Μόνος του. Όχι, οι άλλοι. Οι άλλοι τον κατέστησαν. Με το DNA. Με το DNA, με το πώς. Όχι άλλοι. Μια στιγμή παροξισμού. Μια στιγμή. Λάθος. Μια στιγμή. Ένα λάθος. Το στιγμιαίο λάθος. Το στιγμιαίο λάθος τον κατέστησαν. Μπράβο, μπράβο. Όχι τέτοιο. Αχ, είστε άρρωστοι, ρε παιδιά. Είστε άρρωστοι, πραγματικά. Εσύ, Άλεξ, αυτό θα περπατάω και θα γελάω σήμερα να με έχει γερό ο Θεός όλη τη μέρα. Η Αλίκη τον Πασχάλη. Μπορεί να το έχει δει τόση ώρα και λέω. Η Πάμελα τον Τόμι Λι, δηλαδή. Ναι, καλά. Οι δύο. Και ο Τόμι Λι. Άστο. Παιδιά, Πάμελα το έχω πει, έτσι. Δεν πήγαινα, θα πήγαινα μαζί τη μόνο αν ήμουν ναυαγό σε νησί και είχα κλείσει κανένα εξάμηνο. Θα πήγαινα πρώτα με χρουμαδιές και με καρύδες. Και μετά με την Πάμελα, δεν μου αρέσει καθόλου. Τα πόδια του θα ήταν μέσα στην αμμουδιά βρώμερα. Δεν μου έλεγε ποτέ η Πάμελα Άντερσον τίποτα. Ζηλεύω όλες τις άλλες του Τόμι Λι. Μπράβο. Πάρτα και ένα παρασκήνιο με Τόμι Λι. Ναι. Τον περιμένει στην Αθήνα. Έχεις κλείψει τις πατούσες. Όχι. Το έκανα άνετα για πλάκα. Αυτό το έκανε στον Μπρούζλι. Το έκανα για πλάκα. Του Τόμι Λι για πλάκα. Για πλάκα. Ναι. Έρχονται οι Motley Crue στην Αθήνα. Αν θυμάμαι καλά, το 2010 ήτανε. 11 κάπου εκεί. Που κατεβήκαμε για τους Motley Crue, τελικά το live δεν έγινε. Γιατί άνοιξε ο καιρός, πήγαινε για βροχή κτλ. Αν και λένε ότι δεν είναι αυτή η αλήθεια, και ήμουν μπροστά κιόλας με την εταιρεία, με την Didi, που έγινε χαμός. Όχι, καμία σχέση. Α, σε φόρμα σε περίπτωση σήμερα. Καμία σχέση. Όχι, καμία σχέση. Δύο στα δύο ατάκες έγινε. Α, το live στην Πάτρα γίνεται, έτσι. 12 Απριλίου, νέα ημερομηνία, Rotting Christ. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Rotting Christ. Θα είναι μια γιορτή ελευθερίας της έκφρασης. Τελείωσαν τα τεχνικά προβλήματα που υπήρχαν. Και θα γίνει ρημαδιό. Λοιπόν, τους περιμένει, μάλλον λάθος, περιμένει τον Τόμι Λι, η Motley Crue ήταν τότε μαλωμένη μεταξύ τους. Τους κλείσανε σε 3 διαφορετικά ξενοδοχεία να μείνουν. 4 άτομα σε 3 διαφορετικά. Ο καθένας, οι δύο που είχαν το ίδιο ξενοδοχείο, σε άλλο όροφο. Όχι ίδιο δωμάτιο, όχι σε ίδιο δωμάτιο, σε άλλο όροφο. Επί του πιεστηρίου, το ΑΣΕΑΔ το μείον 6 του Ολυμπιακού το πρώτο το έκανε μείον 2. Oh, στο μπάσκετ. Άρα μπαίνει στα play-off Ολυμπιακό. Α, στο μπάσκετ, εντάξει. Ναι. Ωραία. Ωραία. Ο φίλος μου ο Σταύρος, που είναι φόλα χαρναϊκός, περιμένει να παραλάβει τον Τόμι Λι με την λιμουζίνα που έχει. Έχουν πάρει μια λιμουζίνα ειδικά για αυτό. Ζουν από αυτό. Κάνει και live και με μεταφοράς rock stars. Περιμένει τον Τόμι Λι. Μαζί με έναν security. Φτάνει ο Τόμι Λι. Με έναν manager, το ατζέντη κτλ. Πηγαίνουν στην αίθουσα VIP στο El Venizelos και λέει ο Σταύρος, δεν θα φύγουμε. Λέει όχι, γιατί περιμένουμε. Λέει, περιμένει ένα πρόσωπο, ο Τόμι Λι, με την επόμενη πτήση. Ναι, ναι. Στο δίνεις το έχω πει. Όχι. Εγώ δεν το ξέρω. Ο Σταύρος περιμένει. Με τον Τόμι Λι, το security και τον ατζέντη του Τόμι Λι. Ναι. Στην αίθουσα των VIP εννοείται. Ναι, ναι. Όχι, εκεί που θα πας εσύ. Εντάξει, δεν συνέχισα. Ναι. Σκάει η μύτη. Oh, φτιάξε μας. Θα σου πω μόνο αυτό. Όχι, κι άλλα θέλω. Μου λέει ο Σταύρος, όλο το αεροδρόμιο Airport. Σταμάτησε. Άντε. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι τρέχανε για την πτήση τους. Ναι.
πάτησαν φρένο για 3 δευτερόλεπτα. Α, cool. Να το δούνε πω, πω. Και μετά. Μα δεν παίρνουν εγώ. Ξανθιά, πίναπ γκέλ, θεά, υγράφηκε όλο το αεροδρόμιο. Η οποία πήγαινε με αυτό το περπάτημα, το διαλυμένο, χαμηλοκάβαλο τζιν εδώ. Ω, Θεούλη μου. Που φαινόταν όχι το εσώρουχο. Κοφτό γυλεκάκι κατάσαρκο. Κούκλα, κόλαση. Με καμιά τρενταριά τατού. Κόλαση ο παράδεισος. Ήταν η ζωή. Από το Λος Άντζελες εννοείται. Ελέη, από μαζί θα είναι, το, από πού θα έρχεται. Από πού θα είναι, Μασαχουσέτη. Εθνικότητα. Κύπρια. Κύπρια, λίγο δύσκολο. Έκανες απολαύση. Ορίστε. Όχι Βιετνάμ, όχι. Κατάξανθη. Κατάξανθη. Ισλανδία. Που γεννήθηκε βέβαια καταγωγή, απλά Ρωσίδα. 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 Που ήταν Καλιφόρνια από 3-4 ετών. Μάριε μου λέει, δεν έχω αγγίξει. Ποτέ δεν έχω φτάσει στο όριο, με ξέρεις λέει. Είμαι gentleman, είμαι, το ξέρεις. Δηλαδή. Λέει, οδηγούσα. Πώς δεν το κάρφωσα σε 30, σταμάτησε όλο το αεροδρόμιο και έχει γίνει μπροστά σκηνή βγαλμένη από ελληνική ταινία. Για πες μας. Ο 60-65 κουβαλάει 2 τσάντες μπροστά η γυναίκα του με ένα τσαντάκι. Αυτός πάει από πίσω της και στα δόντια κρέμεται σακούλα. Τα κουβαλάει όλο αυτός. Έλληνας γυρίζει. Και του φεύγουν όλα. Και τρακέρνει πάνω στη βαλίτσα άλλου. Oh. Και του βάζει χέρι η γυναίκα του. Oh, για τώρα, να κοιτάξει αυτήν. Μύρλα, τώρα, έγινε, λέει, το σκηνικό ελληνική ταινία, έτσι. Oh, Σταύρο, τι έζησες. Τι θέλω να πω. Τόμι Λι, πραγματικά ζηλεύω όλες τα εκατομμύρια που έχει πάει. Δεν ξέρει πόσες έχει πάει. Δεν το ξέρει. Την Πάμελα Άντερσον. Όχι σαν τον Μποντζόβι που έχει πάει μόνο με τη Δωροθέα. Μόνο με τη Δωροθέα, εντάξει. Και για να το κλείσουμε, τη βραδιά εκείνη που το live των Μότου Λεκρού τελικά αναβάλλεται, δεν γίνεται. Μπροστά μου στη Μαλακάσα κλαίνε. Αγοράκι και κοριτσάκι, 15 ετών. Ζευγάρι ήταν. Φίλοι και συμμαθητές που κατεβήκανε. 15 ετών. Που κατεβήκανε για τους Motley Crue. 15 ετών. Όταν γίνανε οι Motley Crue, οι γονείς τους δεν είχαν γνωριστεί. Από την Αλεξανδρούπολη κλαίνε με αναφιλητά. Και τους παρηγορώ εγώ και άλλα 2 παιδιά. Άιντε ξαναπίσω. Κατεβήκανε 15 ετών από την Αλεξανδρούπολη με το τρένο για τους Motley Crue. Και κλαίγανε με αναφιλητά. Το βράδυ εκείνο που έχει πάει ο Τόμι Λι στο live πιας Ελληνίδας τραγουδίστριας. Δασκαλάκης απαντάει αμέσως. Πανεύκολο. Σάντζελας Δημητρίου. Όχι. Ανοιχτό σε ανοιχτό θέατρο. Σε ανοιχτό 7.000 κόσμο. Πότε χρονιά, θυμίζε μας. 10-11 εκεί. 10-11 σε ποια στιγμή. Ελληνίδα τραγουδίστρια η οποία τελειώνει κομμάτι και λέει: κορίτσια, προσέξτε λίγο. Κάπου ανάμεσά σας βρίσκεται ο Τόμι Λι. Κορίτσια, προσέξτε λίγο. Άντε, άντε, δίνω 10, την απάντηση. Όχι, όχι, μην τη δίνεις, περίμενα. Όχι, δίνω την απάντηση. 10-11, 10-11. Κάπου εκεί, ναι. Σε τι συναυλία είναι αυτό, τι είναι. Ανοιχτή συναυλία της τραγουδίστριας, ναι. Καλοκαιρινή. Καλοκαιρινή. Και έχει 6 με 7.000 κόσμο. Συναυλία εκ πού? Αθήνα. Γεμάτο το 6 με 7.000 κόσμο. Ναι. Ωραία. Τώρα, εντάξει, αν χωράει 7.200 και έχει 6.900, συγγνώμη, γεμάτο. Είπε κορίτσια. Είπε τον πήγε πάνω, εκεί. Περίμενε, είπε κορίτσια. Κορίτσια, το νου σας, κάπου ανάμεσά σας. Δεν είναι η Παπαρίζου. Τρελαίνει την πηξίδα μου. Όχι. Και τον βρήκε η κάμερα των, του Σταρ. Σαβανδί. Ευρυδίκη. Όχι, όχι. Φουρέιρα. Όχι. Βανδί. Το είπα το είπα. Πολύ γορυφό. Νομίζω δεν είπα. Τον πήγε. Άννα Βύση. Βύση. Τι λε. Το πιο προφανές δεν είπατε. Τον πήγε εκεί ο Ντράιμερ τη, ο Στίβ. Και τον ξέρει και η. Και μετά βγήκαν μαζί για φαγητό. Όχι, μετά βγήκανε μαζί. Μετά χαθήκαν τα μπουκάλια. Δεν είπε, όχι, πήρε το μικρόφωνο ο Τόμι Λι και λέει: Hello, hello everybody. I want to say a big thanks to Nikos Karvelas. Κλαίω. For the music. Κλαίω. Εννοείται. Μεγάλο Νίκο. Μπορεί τον Τόμι να τον πέρασε χεράκι ο Νίκο. Μεγάλο Νίκο. Μεγάλος Νίκος. Και μετά βγήκαν το βράδυ μαζί. When I was with Pamela, I was thinking of Nikos with Anna. Ήπιανε ένα χυμό αυτό. Σε μια ώρα και πήγανε σπίτι. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Ο Τόμι, Σωτήρη, αμφιβάλλω αν κατάλαβε που τον πήγανε που ήτανε. Μπορεί να νόμιζε ότι παίζουν οι Motley Crue χωρίς αυτόν. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Φαντάζω το σκηνικό. Τον Τόμι Λι εκεί μέσα και τον ψάχνει και τον βρήκε στο περίπου η κάμερα του Σταρ. Ποιος ο τελευταίος. Θες εδώ μεταξύ βλέπω τώρα το ρεπορτάζ του Αλφα, έτσι. Χθες. Κάποιοι στημένοι ηλίθιοι πήγανε και στα διαβατά εκεί που έχει δομή και τα λοιπά και είπαν στους ανθρώπους εκεί ότι ανοίγουν τα σύνορα για να φύγετε για Ευρώπη. Και αρχίσαν οι άνθρωποι
επαναστατούσαν, βγαίναν έξω, αρχίσαν να τρέχαν, μαζεύαν τα πράγματά τους και αρχίσαν να πάνε προς τα πάνω. Δηλαδή, πες μου τώρα, πόσο στημένος ή ανεύθυνος είναι αυτός που τα πάει και τους λέει αυτά τα πράγματα, ρε φίλε. Πες μου. Εντάξει, μην το ψάχνεις. Μην το ψάχνεις. Βγαίναν τα παιδάκια, οι οικογένειες ολόκληρες κτλ. Η ελπίδα τους είναι. Μιλάμε... Τους είπανε, παιδιά, ανοίξαν τα σύνορα. Μιλάμε για αλητεία, είναι καθαρή αλητεία. Εντάξει, καθαρή αλητεία. Τέλος πάντων. Μου λέει ο Παναγιώτης, πες πάλι τους διαγωνισμούς. Το επιθυμίζει. Να το διαβατά. Δύο μονές για Bullet for my Valentine. Αύριο βράδυ, μεταλλική κόλαση, έτσι. Ατόφιο, καθαρό. Από emo metal μέχρι melodic hardcore, metalcore, heavy, thrash. Για μένα με μία λέξη είναι rock. Τόσο μα τόσο απλά. Όχι rock, έχει διαφορά. Άλλο rock, άλλο rock. Οι Bullet παίζουν rock. Δύο μονές προσκλησούλες για την παρέα του Matthew Tuck από το Bridgen της Ουαλίας. Δύο διπλές για Σοκράτη Μάλαμα, δύο διπλές για Great Geek, δύο διπλές για Μπαϊλτσα, έτσι, FM κενό, το σχετικό, τα σχετικά αποστολή στο 54-5-26. Γεια σου Αποστολίνα, γεια σου Μανώλη, γεια σου Ιωάννη, γεια σου Άλε Ιωάννη, γεια Σοκράτη Μάλαμα, την καλημέρα. Αλέ, τι είναι, Αλέ Ιουπ. Τι ωραίες, εσύ καλάθι, θα με τρελάνιζε πάλι καλή. Ποιος καλάθι. Θα μου πεις τώρα εμένα, περιμένεις. Αυτές δεν υπάρχει αυτή πάλι η πάσα που κάνει 30 μέτρων. Και μπάσκετ, είδες χθες. Μπροστά στο Στεφάνι. Όχι, μόνο φάσεις. Τις φάσεις που τις βλέπεις του μπάσκετ. Χθες πήγα θέατρο, απόλαυσα καταληφθώ στο Κολοσσέο. Το πω τι, ποιο. Καταληφθώ και Λουκία Μιχαλοπούλου στο Φεγγίτη. Παραστασάρα. Το καταληφθώ στην αιώνα. Ο Δημήτρης καταληφθώ στο PR, ξέρεις εσύ. Μην ώρα τη αυγή. Νέος, την ώρα της αυγής, στα νιάτα του. Αλλά έχει παίξει τώρα ραντεά. Χθες διάβασα, πέθανε ένας ηθοποιός που ήταν σε πολλές ταινίες με Στάθη Ψάλτη κτλ. Δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Χθες το διάβασα. Την ώρα της αυγής και ο Καφετζόπουλος δεν παίζει. Βέβαια, ναι, καλά, ναι, παίζουν. Ναι. Αλλά από τότε έχει παίξει ο καταληφθώς στο σχολείο. Πολλά χρόνια κράτησε. Μιχαλοπούλου, Λουκία, σε θυμάμαι, λέει, πώς να σε ξεχάσω. Εσένα. Εμένα, τρελά. Η Λουκία. Πόσο χρόνο, 83. Η άλλη κυρία Λουκία που η δασκάλα σου. Πρέπει να ντρέπεσαι. Την ψάχνουμε, εκείνη την ψάχνουμε. Μιχαλοπούλου. Εκείνη την ψάχνουμε. Λουκία Μιχαλοπούλου. Περίμενα να τη βρω τώρα τη Λουκία Μιχαλοπούλου. Πεθαίνω. Να πεθαίνω. 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 Ναι. Μόνο που στέκεται πεθαίνω. Μόνο που στέκεται. Παιδιά, σήμερα. Ένα θεματάκι, έτσι. Σήμερα είναι Παρασκευή 5 Απρίλη. Τι είναι σήμερα, Σωτήρη, η τελευταία απόψε. Γιορτάζει η Ρούλα σήμερα. Η Αργυρούλα. Είπε για την Αργυρούλα χρόνια κοιτάει πολλά. Κοιτάει ο Παπαδόπουλος, κοιτάει. Δασκαλάκι, απάτησε κατευθείαν. Είναι οι τελευταίες ελπίδες να χάσω πάνω το πρωτάθλημα. Τελευταίοι χαιρετισμοί. Παιδιά, αυτό το θέμα το βάζω σχεδόν κάθε χρόνο. Γιατί το κουλούρι των χαιρετισμών είναι τόσο, μα τόσο ιδιαίτερα νόστιμο. Δεν θέλω αναγωγή. Αυτή είναι η Λουκία Μιχαλοπούλου. Σε μεταφυσικά. Πεθαίνω, ναι. Ωραία είναι αυτή. Πεθαίνω. Αλλά με ποια μοιάζει. Αρρωσταίνω. Ποια είναι, με ποια μοιάζει. Με ποια είναι μοιάζει. Ίδια. Με ποια είναι ίδια. Ελληνίδα. Ελληνίδα. Ξανθιά όμως. Ειδικά εδώ. Εδώ είναι και αρκετά πιο νέα. Ναι, ναι, ναι. Με ποια μοιάζει εδώ. Δες Παναγιώτη. Τραγουδίστρια. Ηθοποιό. Ηθοποιό. Ελληνίδα ηθοποιό. Ξανθιά. Αυτό... Και παρουσιάστρια. Ντορέτα. Με Ντορέτα. Ίδια είναι. Σχεδόν καθόλου. Έχει και Ζέτα Βούκα. Μπορεί τώρα εδώ στη φωτογραφία αυτή. Ίδιες. Μάλιστα. Ζέτα λίγο, ναι. Αλλά Λουκία Μιχαλοπούλου πεθαίνω. Πεθαίνω. Και εδώ πεθαίνω. Πεθαίνω. Παιδιά, φιλιέτε. Μόνο που μου είπε σε θυμάμαι, φτάνει. Μετά από 3 χρόνια. Ναι. Σε θυμάμαι. Καλά, κοίταξε. Και εγώ το λέω κάθε μέρα σε πάρα πολλού και δεν ξέρω και μετά ρωτάω τη γυναίκα μου ποιο ήταν αυτό. Λες να το έκανε οι δημόσιες σχέσεις. Να το είπε. Τι? Λες να μου το είπε. Αφού πήγε και είπε, γεια σε ο Μάριο Ασλαμή, είμαι από το Λίμπερο και τα λοιπά. Πριν πω οτιδήποτε, σε θυμάμαι. Τότε. Σε θυμάμαι. Το πρώτο πράγμα που είπε, σε θυμάμαι. Είχε δει το Γκρέμλιν στην πρώτη μέρα. Στο θέατρο Αβλέ. Μαριούλη Κυριούλη. Είχε δει τέτοιο. Ηλικία. Ιδέα δεν έχω. Πεθαίνω μόνο που στέκεται, μόνο που περπατάει πεθαίνω. Η νεαρή όμορφη ηθοποιό. Πεθαίνω με Λουκία Μιχαλοπούλου. Πεθαίνω. Λοιπόν, γιατί το κουλούρι των χαιρετισμών είναι τόσο, μα τόσο ιδιαίτερα. Α, ήταν και στο ψηφοδέλτιο των Δημάρχων. Δεν θέλουμε αναγωγές σε μεταφυσικούς όρους και τέτοια. Θέλουμε λογική. Θέλουμε επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση. Γιατί το κουλούρι των χαιρετισμών, εγώ προσωπικά, έχει τύχει να πάω εκκλησία χαιρετισμούς μόνο και μόνο για να πάρω δύο κουλούρια. Τι κουλούρια. Ειλικρινά. Το κουλουράκι των χαιρετισμών. Είναι τόσο, μα τόσο ιδιαίτερο. Ποιος είναι αυτός? Ο Συσοφίτης. Μπράβο. Ποιος τον έχει πάρει? Τον πήραμε το ταξί. Με το ταξί του. Αυτός.
Και βγαίνοντα μου λέει: είσαι πολύ ωραίο, Ρεμάγκα. Και μου έκανε έτσι. Και του λέει: είσαι... φυσικά δεν το πήρε τίποτα, του λέει: φύγε, δεν θέλω λεφτά. Του λέει: είσαι πολύ ωραίο, Ρεμάγκα. Τι αμπά που κοροϊδεύει το βρίσκει. Χαμένε. Φυσικά και εμένα, με πάει ταξιδίζει τζάμπα. Το πω: είσαι πολύ ωραίο, Ρεμάγκα. Πολύ ωραίο τύπο. Να ο καταλήφο. Σε τέσσερα λεπτά μου πείτε την ιστορία τη ζωή του. Ποιο είναι ο καταλήφο αυτό. Όχι, πουθενά όχι, δε. Μεγάλο είναι. Να, παίζουν, να. Δεν ξέρω αν είναι νόστιμα τα κουλούρια εκεί με αμάρι. Σίγουρα νόστιμο όμω είναι η πίτσα Mr. Gold. Ναι. Σικέ Μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του ΒΑΟ, delivery στο 62-85-86. Από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το βράδυ μπορείτε να παραγγείλετε παιδάκια. Σικέ Νεάπολη, Αμπελόκηπη, Πολύχνη, Μετέωρα και Κέντρο. Με τρει πιτσούλε κανονικέ, 78 εκαταστών, μόνο 9,90. Ούτε καν 10 ευρώ. Συγγνώμη, Mr. Gold. Συγγνώμη, να κάνω το σωτήρι του δασκαλάκι να ξεχάσει την οικογένειά του. Να διαβάσω μήνυμα που παίρνω μόλις τώρα. Για πες μας. Θα το διαβάσω. Μπορεί ο Τρίτη να μείνει. Να πει τι βλακεί μου το, τι βλακεί η επιστολή. Ποια να είναι. Πρώτη φορά θα είναι. Έρχονται το καλοκαίρι στην Αθήνα οι SR. Η Skid Row. Τώρα, Γιώργο Ιταλό. Φίλε, το μαθαίνω τώρα, sorry. Πότε έγινε αυτό. Θα πας μόνος. Μάρια, αυτό ήταν προχθές εδώ. Θα τον αφήσει πίσω. Από κάτω, δίδασκε. Α, είχε σεμινάριο, ε. Σεκελαρίου. Μάρια, του ξέρω εγώ και του ξέρει εσύ. Αριανάκι, με κορυδεύει, φίλο Σακελαρίου. Θε αγοράκι, εγώ το ζευγάρι και ήταν στο Λόντον. Πού ήταν? Προεκλογική περίοδο είναι. Πού ήταν στο Λόντον? Στον Αρναούτογλου. Άλλο με τηλεόραση. Καλά, πριν 5 μέρες ήταν η γυναίκα του. Καλά, μιλήσε. Η οποία τι είπε. Τυχαίο πρέπει να ήταν αυτό. Ότι ναι. Πριν 15 μέρες ήταν η γυναίκα του και τώρα είναι αυτό. Αποκλείεται. Η οποία τι είπε. Το είδε, ε. Καλημέρα, Γιάννη. Όχι, δεν το βλέπω. Τι είπε. Τι είπε, όταν γύρισα στη Θεσσαλονίκη, ήμουν αποσυντονισμένη, έψαχνα να βρω για τα μαλλιά μου, για μακιγιάζ. Χαμός δηλαδή. Δεν υπάρχει εσύ, Λίλη, πλάκα μας κάνεις. Χαμός. Θα τρελαθούμε. Λοιπόν, αδέρφια, πηγαίνουμε στο δεύτερο break για σήμερα. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας. Γιώργο Ιταλό, το καλύτερο νέο που έχω ακούσει τα τελευταία 125 χρόνια. Μάριε, κάτι ανάλογο με σένα κάνω κι εγώ. Πάω στα Πόμπαρα για τα ξυλοκάρπια. Λέει ο Γιώργος Ιταλός, δεν κατάλαβα αυτό. Ναι. Λοιπόν, Bullet, δύο μονές. Bullet for my Valentine. Όλο το τριήμερο είναι αφιερωμένο σε αυτούς. Ανοιχτά και εξάστερα. Σοκράτης Μάλα μας δύο διπλές. The Great Geek, δύο διπλές. Μπαίλτσα στο 8 Ball το Σάββατο, δύο διπλές. FM και όνομα τεπώνυμο. Κάτι πολύ σοβαρό. Ναι. Διάβασε τον 164. Το σκέφτηκα να πα στα αποστολή στο 54526. Έτσι. Ναι. 54526. Μπράβο, Μάριε. Σωστός παρηγορητής, λέει ο Γιώργος ο Ιταλός. 164, άσε τις μπούρδες. Ο Παοκτσής, 164 λέει. Χρύσανθε, έχεις σκεφτεί ποτέ ότι εν μέρη μπορεί να είσαι υπεύθυνος για το ξύλο που πέφτει στα στενά της πόλης με την δημοσιογραφία σου? Καλημέρα. Όχι, φίλε. Διότι η δημοσιογραφία μου δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αυτά τα οποία κάνουν στα στενά της πόλης. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ψάχνουν τρόπο να πλακωθούν και να σκοτωθούν. Δεν διαβάζουν σε καμία των περιπτώσεων, ούτε με ακούνε. Μήπως, γιατί αν με διαβάζανε και με ακούγανε, δεν θα πλακωνόντουσαν στα στενά της πόλης. Ίσα-ίσα, αυτοί που οθούν τον κόσμο να πλακώνεται είναι κάποιοι σαν και σένα. Που όταν βρίσκεις τρόπο να χτυπήσεις και να κοροϊδέψεις τον Αριανό, το κάνεις με περίσσια χαρά. Εγώ είμαι ακριβώς το αντίθετο. Συνετώ τον κόσμο. Δεν τον οδηγώ στο ξύλο που τον οδηγείς εσύ και άλλοι όμοιοι σου και μετά γελάτε και χασκογελάτε με τα βρουμ βρουμ και όλα τα υπόλοιπα. Άρα, κάνε την αυτοκριτική σου και άσε τι κάνουν οι άλλοι. Εγώ μία φορά να εκτραχυνθώ θα βρεθεί ο τρόπος να μπω στη θέση μου. Μία στο λεπτό. Γιατί υπάρχουν και αρμόδια όργανα και με περιμένουν στη γωνία τύποι σαν και εσένα, ώστε να κατευθείαν να με ρουφιανέψουν για να φάω καμιά αγωγή στο κεφάλι. Δηλαδή, Χρήστα, πιστεύεις ότι η γραφή σου δεν διαμορφώνει πολιτικές βίας από τους οπαδούς? Όχι. Απλά καμιά φορά φωνάζει κανένα σύνθημα εδώ. Το αντίθετο. Το αντίθετο. Έγινε κάπρο του Βορρά. Το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο κάνει η γραφή μου και τα λεγόμενά μου. Και πάντα η θέση μου και η τοποθέτησή μου είναι διαφορετική από τέτοιες καταστάσεις. Σε παραδέχομαι. Αυτά. Νομίζω 164. Σου έκανε τα μούτρα πατσά. Εγώ έτσι πιστεύω. Κατάλαβες 164. Αυτό είναι μια μορφή βίας. Ο Ασλαμής από την άλλη οθεί συνεχώς σε τέτοιες καταστάσεις. Με βρωμερά ποδάρια, με γλυψίματα και γενικότερα με μια πολιτική λεκτικής βίας, ρατσιστικής υφής των λεγόμενων του και τραμπούκικης αμερικανοαγγλοουαλικής επανάστασης. Κατάλαβες 164. Ερχόμαστε εδώ πέρα.
Έχουν δίπλα να μας δουν. Απίστευτο. Επειδή στα γενέθλια του Άριου πήγαν στα κάστρα με τους πυρσούς και τα λοιπά. Πού είναι ρε τις δυτικές συνοικίες, έκανε κάτι τέτοιο. Δεν έκανε τις αλήθειες εκεί. Ναι. Εντάξει, θα πεις για πλάκα τα κάνει. Εντάξει. Ακριβώς αυτό ρε φίλες. Μια όμορφη εικόνα. Ναι. Άλλο θέλω. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ που πήγες στην Ξάνθη και είχες τους πυρσούς και κάνα και θέλει να σου πει, δεν προκάλεσες υμνώντας αυτούς που πήγαν στα κάστρα. Όχι, δεν και αυτό. Δεν συνάντησαν. Άρη πάντως στις δυτικές συνοικίες, Άρη φωνάξανε. Άρη φωνάξανε, φίλε. Δεν ούτε βρίσανε ούτε τίποτα. Άρη φωνάξανε, δεν βρίσανε. Για ένα σχόλιο που έκανες εσύ. Εντάξει, πάμε. Ωραία. Ωραία, αδέρφια, να είστε καλά. Γιώργο Ταλό, αν είναι αλήθεια, φίλε, συγγνώμη. Μου έχει φτιάξει την υπόλοιπη μου ζωή και την προηγούμενη, ξεκάθαρα. Αν οι Skid Row έρχονται Αθήνα, πραγματικά. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε. Γραμμές θα ανοίξουμε 5 λεπτά μετά την επιστροφή μας, έτσι. Δεν μην πάρει κάποιος με το που μπούμε. 5 λεπτά μετά την επιστροφή μας. 2310-287-888. Μέγας Σωτήρης, δασκαλάκι σε αυτά. Εδώ είμαστε στην Τρόικα, στο Λίμπρο της καρδιάς σου. 107,4 μεγάκυκλοι των FM 10 με 12. Από Δευτέρα ως Παρασκευή η Τρόικα εννοείται ζωγραφίζει. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τους οδηγούς ταξί οι οποίοι στηρίζουν την εκπομπή και έχουμε το τρελό ποσοστό να μας ακούνε οι 5 στους 10 ταξιτζίδες. 10 με 12, οι 5 στους 10 ταξιτζίδες που έχουν ανοιχτό ραδιόφωνο βέβαια, όχι να το έχουν κλειστό εννοείται, ακούνε Τρόικα. Οι διαγωνίσεις μας τρέχουν και πρέπει να πω ότι πέφτει ξύλο αναμενόμενο να προηγείται στο κράτη της ομάδας μας, αναμενόμενο και να είναι δεύτερη η Bullet for my Valentine και να είναι τρίτη και τέταρτη The Great Geek και Μπαΐλτσα. Δύο μονές για τους Bullet for my Valentine αύριο βράδυ στο Principal Club Theater, μια μέθοδος αδυνατίσματος θα έλεγα και ατελείου του headbanking. Δύο διπλές για Μάλαμα, δύο διπλές για The Great Geek, δύο ώρες τρίβης του Pink Floyd και για την παρέα του Βασίλη Τοπαλίδη, του καλού φίλου, και δύο διπλές Μπαΐλτσα και η κριτική Μπαλοτάιζερ στο Οκτάμπαλο το βράδυ του Σαββάτου, FM και ενώνομα τεπώνυμο, το σχετικό ή τα σχετικά, αποστολή στο 54526. Μην γράψεις live, εκτός να γράψεις για όλα τα live. Τότε ναι, έτσι μπαίνεις και ό,τι σου κάτσει, οκ. Okay. Τότε δεκτών. Αποστολή στο 54526. Και δύο εισιτήρια ή τρία, ρε Παναγιώτη, για, το Άρη, για τον Άρη. Τρία νομίζω. Τρία, είπε, ναι, είναι τρία. Τρία εισιτήρια. Τσάω, γορίνα μου, να είσαι καλά, Σότα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για όλο αυτό το τρίμερο. Τρία εισιτήρια για το Άρης Προμηθέας Σάββατο 4 παρατέρδο στο Nick Gallis Hall. Για τα εισιτήρια του Άρη, γράψει απλά Άρης. FM και ονόματε επώνυμο, Άρης. Αποστολή στο 54526. Αλλαγή ηχολήπτη. Φεύγει ο Σωτήρης Δασκαλάκης και σκάει η μύτη ο Χρήστος Κιώσης. Γραμμές ανοιχτές 2310-287-888. Κανένα σχόλιο, κανένα σχολιάκι για το κουλούρι των χαιρετισμών. Δεν μπορεί κανείς να το εξηγήσει. Όχι μεταφυσικά, με όρους λογικής. Με τεκμηρίωση λογική και επιστημονική. Είναι το κουλούρι των χαιρετισμών, κατά γενική αποδοχή, έχει μια ιδιαίτερη νοστιμάδα. Έχει κάτι το ιδιαίτερο. Γιατί, για ποιο λόγο. Εγώ απόψε θα το παλέψω να περάσω από εκκλησία. Δεν ξέρω αν προλάβω να ψω ένα κεράκι, τουλάχιστον να πάρω δύο κουλουράκια. Για ποιον λόγο. Μου είχε δώσει μια εξήγηση πριν από μερικά χρόνια ένας κουλουρτζής. Ναι. Θα σας την πω λίγο αργότερα. Εγώ αφήνω εδώ, πας και υπάρχει κάποιο σχολιάκι. Έτσι. Αυτά. Γραμμούλες το είπαμε, έτσι ανοιχτές. Δεν... Μαζί μας έχουμε το βυθό. Αγνώστο στρατιώτη 36 στην Πολύγνη, τηλέφωνο κρατήσεων 2310-66-2376 με 4 βουλάκια, τσιπουράκια και 2 μεζεδάκια που μπορείτε να πάρετε. Όλη η μαγεία και η φρεσκάδα στο πιάτο καθημερινά και από Δευτέρα ως Παρασκευή, δηλαδή μέχρι και σήμερα, όλα τα μεγάλα ψάρια, big fish που λέμε, με έκπτωση 30%. Τι άλλο θέλετε, Δευτέρα έως Παρασκευή, όλα αυτά που στο βυθό. Άρα, Chris, μετά αγόρι μας, η μέρα σήμερα είναι payday σήμερα κανονικά. Μήνυμα του 722, αφήστε τα χαζά και βγάλετε το χασμουριτό Παδόπουλα σε ringtone, λέει ο Ιταλός. Προσέξτε, σκέτο Ιταλός. Όχι Γιώργος Ιταλός, σκέτο Ιταλός. Το χασμουριτό του Παδόπουλα σε ringtone, ωραίο, μου κάνει καλό. Τώρα που το σκέφτομαι, ναι, το έχω φέρει. Αυτό που ήταν μιλάει Τσαλτίδης και λέγεται τον Μπάουκ και κάνει ο Παδόπουλας. Ωραίο, καλό. Πρέπει όλα, για μένα, όλα τα παόκια να κάνουν σε ringtone το χασμουριτό του Παπαδόπουλα. Κάθε φορά που κάνω κάτι ανοίγει το στόμα του. Α, τι ωραίος πρόστιχος που γίνεις. Δεν, τώρα, δεν μου λες τώρα αν, αν δουν τρεις παοξίδες με κράνη. Μπούν εδώ. Γιατί τι είναι. Τι είναι. Οι εραστές του. Του ονείρου. Το χειροτερεύει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τι, δεν κατάλαβα. Αν συνεχίσει. Δεν κατάλαβα. Δεν πειράζει. Δεν κατάλαβα. Τι είπα. Δεν του κρατάω. Είπα κάτι επειδή τα μυαλά σε εσά είναι βρωμερά.
Τα δικά μας. Και σκέφτονται πονηρά συνεχώς. Και του Μάριου. Σας λες. Είπε σας. Εσάς και του Μάριου. Άλλη. Συγγνώμη. Α. Ο Παπαδόπουλας ναι. είναι πρωταγωνιστής ναι. σε ταινία η οποία έρχεται σε ναι. 6 μέρες και στην πόλη μας ναι, ναι. και δεν ενημέρωσε εμάς. Ναι. Και δεν ενημέρωσε εμάς. Παργάνη. Πες μου αν έχω άδικο. Ο Μπαντ Σπένσερ, να πω. Ο τρελός είναι ο Παπαδόπουλας. Χρήστο! Χρήστο! Ο Μέλ Γκίμψον σήμερα, το Παπαδόπουλα. Σε ενημέρωση σου, αυτά υπάρχουν στο διαδίκτυο. Εννοείται. Δεν εννοείται. Του αρέσει αυτό. Δεν του αρέσει. Πείτε τώρα. Ο νου σου εκεί είναι. Διάβασε τα αυτά αν θέλει. Πείτε τώρα. Είναι ο Ιταλό ο Νάκη. Αριανό. Από το Ρεφίλο. Ναι, από εκεί μέχρι κάτω. Μάλιστα. Νάκη Ιταλό Αριανό. Άρχισε. Ο πατό του Άριο. Ρεφίλο, μπορεί το γεγονό ότι παίρνει πρωτάθλημα να μου καίει το λαιμό, το στομάχι και τον εγκέφαλο. Αλλά από την άλλη, ρεφίλε, χαλάλι. Γιατί δεν θα μπορούσα αλλιώς να σε απολαύσω να ειρωνεύεσαι τους άλλους. Καβάλα στο άλογο. Από το να είσαι υποτονικός και μελαγχολικός, γιατί δεν φεύγει να τους χάρει ο γούμενος, προτιμώ να σε ακούω να γελάς και να τους γλεντάς όλους. Καλά, εσύ είσαι πρόβλημα, γόρι μου. Αριανός αυτός. Αυτό το χασμουριτό που κάνεις, ρε εσύ, με ρίχνει κάτω από τα γέλια. Είναι ο φίλος που 722, ο Ιταλός. Κατάλαβα. Συγγνώμη, εγώ αν είμαι ΠΑΕ Άρης, ναι? σου απαγορεύω από σήμερα την είσοδο στο γήπεδο Χαριλάου. Σαν τον Παλαβό τρέχει για τον Άρη, να ξέρεις. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά? Τι είναι αυτό, ρε παιδιά? Τι διαφήμιση είναι αυτή? Τι διαφήμιση, ρε φίλε? Δεν υπάρχει. Ένα δώρο. Έλα, 164. Ο 164 επιστρέφει. Μετά την απάντηση του Χρύσανθου, επιστρέφει και πάμε στη γραμμή γιατί περιμένει ήδη φίλος. Δύο περιμένουν. Ρώτησα γιατί εγώ είμαι βλάξ και δεν καταλαβαίνω. Αλήθεια, ο Ανσαριφάρντ είναι ικανός center for? Ναι. Ρωτάει. Είναι, να η απάντηση. Ναι. Αυτή είναι, ναι. Και είναι αυτός που θα στα παστελώσει του χρόνου. Έτσι. Θα πάρει παστέλια και θα πετάει στο τέτοιο. Πάμε. Περιμένουν δύο γραμμές. Τι άλλο σκέφτηκες? Τι. Ναι, αυτό είπα. Τα παστελώνει. Τα πετάει τα παστέλια. Τι είπα, ρε, φίλε. Τσουριάσαμε. Καλημέρα, φίλε. Σε ειρωνε... ειρωνευτικές. Καλή okay. σας ημέρα. Καλημέρα, φίλε. Να τον χαίρεσαι. Μπράβο. Εσύ. Να τα λουστήσεις. Καλημέρα. Εσύ φταίς. Εγώ είχα... Καλημέρα, εγώ φίλε. Όταν αποφασίζουν... Όταν, αποφασίζουν... Όταν αποφασίζουν αυτοί οι αγενέστατοι να μιλάνε, να μιλάνε, να σταματήσουν να μιλάνε, τότε θα μπορείς να μιλήσεις. Ορίστε, τώρα πάμε. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Όνομα και ομάδα, αδερφέ, αν θέλεις. Παύλος. Α, ο Παύλος, ο παδός του ΠΑΟΚ, πλαστικομοντελιστής, βραβευμένος και στη Μεγάλη Βρετανία δύο φορές. Βραβευμένος. Ναι. Εξήγηση για την πουδιά. Παύλο, η γραμμή σου, παλικάρι μου, sorry, λίγο πιο κοντά κάτι βγάλει, κάτι δεν ξέρω. Βγάλει το hands free. Εδώ, έλα, τώρα είμαι εντάξει. Ωραία, πάμε. Η εξήγηση για τα κουλούρια. Ναι. Κάποτε τα κουλούρια, όταν ναι. ήσουν παιδί εσύ και εμείς, ναι. μετά από σένα. Πριν 50 χρόνια δηλαδή. Βγαίναν τελευταία τα απογευματινά κουλούρια για τους χαιρετισμούς. Σωστό, βγαίναν τελευταία. Και μιλούγες τα φαγητά που ψήναν τα μεσημέρια. Ωραίο, ναι. Αυτό ήταν το παλιό. Το παλιό. Τώρα, σήμερα, σήμερα, εγώ πήγα προηγούμενη Παρασκευή, το κουλούρι ήταν απίθανο. Γιατί? Μου έδωσε μία εξήγηση. Να σου πω ότι μου πέρασε κουλούρι. Γιατί δεν τα φαγητά τα μεσημεριανά, ρε. Αυτό το κουλούρι το βγάζει ένα απόγευμα. Ναι, μάτια μου, μου μιλάς για μια εποχή τώρα που πηγαίνουν τα φαγητά στους φούρνους. Και τώρα να σου πω γιατί. Γιατί οι φούρνοι δουλεύουν όλη τη μέρα. Τα πρώτα κουλούρια που παίρνει εσύ το πρωί, ναι. τα βάζουν πρώτα-πρώτα οι φούρναριδες. Δηλαδή τα βάζουν στις 4-5 ώρες το πρωί. Παλικάρι μου, ποιο πάει τώρα σε φούρνο φαγητό? Ναι, τώρα και τα κουλούρια, επειδή ο φούρνος είναι πιο ζεσταμένος και το κουλούρι ζύμη του ψήνεται καλύτερα. Ωραία. Γιατί ο φούρνος δουλεύει από τις 4 το πρωί. Αυτά τα κουλούρια που τρώσαι με το απόγευμα. Γελάει ο Χρήστος και όσοι που είναι της γενιάς σου, γελάει. Sorry, Παύλο. Γελάει ο Χρήστος. Άσε να γελάνε, Παύλο. Λοιπόν, πάντως να... το χασμουριτό του Παπαδόπουλου, ναι. εγώ πιστεύω ότι και το ροχαλιτό του είναι σε ρυθμούς σήκωσέ το. Λοιπόν, Παύλο, τώρα που είσαι στον αέρα. Ρε Χρήστο, γιατί βγαίνω σαν μπουκωμένος εγώ ξαφνικά, εδώ και μισό λεπτό. Α, τώρα άνοιξε. Τώρα άνοιξε, επιτέλους. Παύλο, τι μου είπε κουλουρτζής, ξέρεις? Τι? Πριν από τρία χρόνια, τι μου είπε κουλουρτζής? Άντε, πες το μας. Στη Μητρόπολη μπροστά. Λέει, άκου να σου πω, άκου να σου πω, λέει, φίλε. Γιατί είναι πιο νόστιμο. Εγώ, λέει, είμαι εδώ από τις 6 η ώρα το απόγευμα. Τώρα, λέει, που ήρθες εσύ, είναι 10 παρά 10. Θα φύγω από εδώ με το καλό γύρω στις 12. Ο άνθρωπος είχε φούλη λαμαρίνα, ξεχύλιζε, έτσι. Ήτανε χαιρετισμοί στη Μητρόπολη, εδώ στην πόλη μας, στο κέντρο, στη Μητροπόλεως. Ναι. Έχω πάει, λέει, για κατούριμα τρεις φορές. Ναι. Γι' αυτό αυτή η αλμύρα και το ιδιαίτερο. Όχι, φίλε, όχι, φίλε. Περνάνε και τα περιστέρια, μπαίνουν, βγαίνουν. Τι τους λέει.
Δεν το είπα εγώ, ο κουλούρης. Όχι, το αυτό που τα φέρεις, ναι, καλά, έχεις δίκιο. Και τα περιστέρια παίζουν, να ξέρεις. Και περιστέρια πολιτικά. Έγινε Παύλο, παλικάρι μου, πάμε στον επόμενο. Το καλύτερο κουλούρι που έχω φάει ever πάντως είναι, ρε φίλε, έξω από το Ολύμπιο, το θυμάσαι? Με το χοντρούλι με τα γυαλιά. Τεράστια μορφή. Μακάρι να ζει ο άνθρωπος, έτσι. Πάμε γραμμή Παναγιώτη και το λες και το αναφέρει. Καλημέρα. Μακάρι να... Έχω μάθει κάτι, ναι. Μακάρι να ζει. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Κώστας ο παδός του ΠΑΟΚ από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Έλα, Κωστά. Αυτό που κάνουμε φέτος εμείς και πέρσι, και το είχε πει ο πρόεδρος όταν πήγε στη Νέα Υόρκη, ότι ονειρεύουμε να διαλυθεί το αθηναϊκό ποδόσφαιρο, θα μπορούσαμε να το κάνουμε μόνο εμείς και όχι οι οπαδοί των κακομοιρούλιδων δίπλα σου. Σωστά, ναι. Είναι, δεν θα μπορούσαν να το ονειρευτούν ποτέ δίπλα, τους αυτό το πράγμα. Δεν είχαν μια αυτοκρατορία ολόκληρη στο μπάσκετ επί 10 χρόνια, έχεις δίκιο, ναι. Ποιο μπάσκετ, βρε, φίλε, για μπάλα μιλάμε. Οπα. Μίλησα εγώ ποτέ στην εκπομπή για μπάσκετ? Καλά, επειδή δεν μίλησες εσύ, τι πάνε να πει αυτό? Ποτέ, εντάξει, η γνώμη μου, ρε φίλε, μπορώ να έχω τη γνώμη μου. Ο βασιλιάς των αθλημάτων είναι το ποδόσφαιρο. Πώς θα γίνει τώρα? Σε ποιο κανάλι έδωσε αποκλειστική συνέντευξη ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ρωτάει 164. Των ομαδικών αθλημάτων, γιατί υπάρχει ο Στίβος, οκ. Των ομαδικών αθλημάτων είναι το ποδόσφαιρο, ρε φίλε, και δεν μπορούσε να το κάνετε ποτέ αυτό το πράγμα που κάνουμε εμείς. Οι τρεις είναι διαλυμένοι κάτω, σκοτώνεται ο Κόκαλης με το Μαρινάκι, η ΑΕΚ είναι με τον Κακομύρη, τον άλλον με το Καβουράκια στη τσέπη, και ο ΠΑΟΚ σας γλεντάει όλους. Και αυτό εδώ βοήθησε και τον Άρη να ανεβεί, φίλε. Τον είδες που πήγε στα K15 τελικό με τον ΠΑΟΚ. Που κέρδισε, εννοείς, παρά τη σφαγή του πρωταθλητή. Σας βοηθάει ο ΠΑΟΚ ανεβαίνοντας. Αναγκαστικά εσυσιασμένοι από πίσω μας. Μούφα πέναλτι έδωσε τον Παναθηναϊκό. Πέναλτι δεν μας έδωσε εμάς. Κόκκινη μας έδωσε και τα παιδιά προκριθήκανε. Εσύ που μας βοήθησες. Από την καρδιά μου, μπράβο στα παιδιά. Πού βοήθησες, ο ΠΑΟΚ που βοήθησες αυτό? Γενικά σου μιλάω, δεν ξέρω άμα το πιάνεις. Παναγιώτης, δηλαδή, το πιάνεις. Τι εννοείς, ότι πηγαίνει καλά ο ΠΑΟΚ, κάνα τραβάει και τον Άρη, αυτό λέει, ας πούμε. Πηγαίνεις καλά, καλά και τα προηγούμενα χρόνια καλά πηγαίνεις εσύ και εγώ ήμουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γιατί με τραβούσες τότε? Πού είσαι τώρα, πού όταν είσαι, κάνει φίλε, σωστέ... πρωτάθλημα. Κώστα μου, όταν κάνει σωστές ενέργειες ο Άρης, βοηθάει τον εαυτό του. Όταν κάνει σωστές ενέργειες ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, βοηθάει τον εαυτό του. Και πολλές φορές ο ένας προσπαθεί... Δεν συμφωνείς ότι δίπλα στο μαγαζί σου, άμα ανοίξει ένα ακόμα μαγαζί, είναι καλό? Όχι, μπορεί να με κλείσει. Όχι, ε. Μπορεί να με κλείσει, ρε φίλε. Δηλαδή... Συμφωνείς ότι σε μια γειτονιά πρέπει να υπάρχει ένα μαγαζί, αυτό μου λες? Όχι, αλλά δεν σημαίνει αυτομάτως. Όχι, δεν σημαίνει άλλο... όμως ότι αν ανοίξει ένα καλό μαγαζί δίπλα μου θα γίνω καλύτερος. Ναι, μπορεί να γίνω χειρότερος. Ναι, μπορεί να αρχίσω να πουλάω την πλέπα. Το αντίθετο, άμα δεις στις γειτονιές της πόλης, εκεί που ανοίγει ένα μαγαζί και ανοίγει ένα δίπλα, ένα δίπλα, ένα δίπλα, γίνεται ένα στέκι. Θες να μου πεις ότι αν ανοίξει ένα γυράδικο και απέναντι ανοίξει ένα άλλο γυράδικο. Είναι άλλο το αντικείμενο. Είναι το άλλο. Υπάρχει απόδειξη, ρε φίλε, στη Λαμπράκη. Ένα γυράδικο απέναντι από το άλλο. Ναι, αλλά εκεί το πελατολόγιο είναι τεράστιο. Εδώ μιλάμε για ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Στο ποδόσφαιρο όλο και όλο στην Ελλάδα ασχολούνται 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι. Αυτοί είμαστε. In the end will be only one. Ο Άρης δεν έχει πελατολόγιο, τι μου λες τώρα? Ναι, αυτό σου λέω. Δεν αλλάζει όμως. Δεν είναι μαγαζί να πάει στο δίπλα. Αυτό ακριβώς σου λέω. Δεν είναι μαγαζί να πάει στο δίπλα. Ή πάω και Άρης. Δεν γίνεται, δεν αλλάξει από μια. Δεν είμαι φίλαθλος να πάω την Κυριακή να δω πάω Κλαμία και την άλλη Κυριακή Άρης Ατρόμητος. Ελάχιστη είναι αυτή. Ο Παοξής να πάει στο δικό του το μαγαζί, ο Αριανός να πάει στο δικό του το μαγαζί. Είναι διαφορετικά πράγματα. Χρυσανθέο, πατέρα. Πόσα χρόνια έχεις να ακούσει για τα πιτσίρικα του Άρη, ρε φίλε? Okay. Έλα, πάντα είσαι. Ο Άρης λίγο πολύ και ο Ηρακλής είχαν πάρα πολύ καλές ομάδες στους μικρούς. Πάρα πολύ λίγο πολύ. Ο Άρης, τι λες τώρα? Ο Άρης πήρε πρωταθλήματα K17, K19, τι λες τώρα? Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια με τον Ιβάν που έχει ρίξει 3 και 4 εκατομμύρια ρίχνει στις υποδομές και μαζεύει όλα τα παιδιά. Και γι' αυτά κρατάμε και μικρό καλάθι, έτσι. Πόσοι από αυτούς, ρε παιδί μου, κάνουν κάποιες καριέρα. Καταρχήν να σου πω κάτι. Εντάξει. Γιατί δεν λες, K14 και τα λοιπά την προηγούμενη εβδομάδα έπαιξαν. Άρης ΠΑΟΚ, 3-1 κύριε Άρης. Δεν το είπες αυτό. Μπράβο σας. Κακό είναι αυτό? Όχι, δεν είναι κακό. Καλό είναι αυτό. Σου λέω όμως, μου λες πόσα χρόνια ακούσει τον Άρη. Ο Άρης με τον Θεό πήρε πρωτάθλημα K17. Με τον Πασαλή πήρε πρωτάθλημα K19. Τότε με τη φουρνιά του Γιαννιώτα δεν πήρατε πάλι? Στην K19, Χρυσανθέ, η μοναδική ομάδα που πήρε ισοπαλία από τον ΠΑΟΚ είναι ο Άρης. Μπράβο τα παιδιά. Μπράβο. Αυτό σημαίνει άρα ότι και στην K19 και στην κανονική. Μας κλείσε το σπίτι. Μόνο Άρης. Έγινε αυτό. Κώστα. Ωραία, έγινε παλικάρι μου, καλημέρα. Αυτό, επόμενη γραμμή. Έγινε καλά. Κώστα. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Θα ξέρει μια λογική ότι γίνεσαι καλύτερος προσπαθώντας να φτάσεις αυτό που είναι πρώτο. Πάμε στον ακροτή Χρυσανθέ. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, ο νόνε είμαι ο Αγενής ο Παοξής. Ναι, πάμε. Γιατί Αγενής? Και άρχισε. Χαρακτηρίζεις πάλι, Που δεν λέει το όνομά του. Να σου πω κάτι, σήμερα η γραμμή σου είναι καλή, τι έκανες? Ναι, απίστευτο. Γράφεται ιστορία. Διορθώθηκε από χθες, κατάλαβες. Τέλος πάντων, για μένα
τα πρωταθλήματα της ΚΑΠΑ 19 και της ΚΑΠΑ 18 και της ΚΑΠΑ 17 δεν μετρούνται σε τίτλους και τυπώδες. Μετρούνται στο πόσο από αυτά τα παιδιά παίξαν την πρώτη ομάδα ή πόσο από αυτούς κάνουν επαγγελματική καριέρα στο ποδόσφαιρο, τέλος πάντων. Ναι, σωστό, προφανές. Λες το αυτονόητο. Σωστό, εντάξει. Σωστό. Δηλαδή, αν αυτή η ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ που έχουν ακουστεί τόσα για αυτήν και την είδα. Εγώ την είδα μόνο σε ευρωπαϊκά παιχνίδια που το έδειξε και μέσω του ΠΑΟΚ και η F3 νομίζω το είχε δείξει. Δεν θυμάμαι. Γιατί τότε να. Και είδα ένα ΠΑΟΚ με 10 παίκτες να πατάει κάτω την Τότενα, που αυτή κάποιος από την Τότενα μπορεί σε 5 χρόνια να είναι βασική στην πρώτη της ομάδα. Κάτσε, δεν άκουσα λίγο τελευταία φράση. Ποιος αυτό που πάτησε? Παίξαμε, ο ΠΑΟΚ την Τότενα με το 0-1 που έλεξε το πέρα το. Το 0-1. Α, τους μικρούς! Και μετά από 10 λεπτά τους πάτησα. Μπορούσα να κερδίσω ακόμα, αλλά εντάξει, δεν κερδίσω. Εγώ είδα τα τελευταία 20 λεπτά, δεν είδα κανέναν ΠΑΟΚ να πατάει την Τότενα μου. Στο τελευταίο 20 λεπτό. Δεν είδε στο πρώτο μήχαλο. Σωστό, σωστό, το λέω. Γι' αυτό το λέω. Το λέω. Είδα τελευταία, για την ακρίβεια, είδα τελευταία 19 λεπτά. Το έχω πει στον Παναγιώτη. Ναι, θέλω να σου πω, αυτά τα παιδιά, αν δεν καταφέρει κανένα. Εκείνο που είδα, ότι είσαι 4-5 η Τότανα, που είναι σαν βετεράνη, κάτι γαϊδούρια. Ναι. Αν δεν καταφέρουν κάποια από αυτά τα παιδιά, ρε παιδί μου, να μπουν στη μεγάλη ομάδα, μια τρύπα στο νερό. Ένα κεφαλάκρα είχε. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Για μένα, σαν να μην έχει κάνει τίποτα. Απειροελάχιστη βγαίνουν πλέον. Όχι μόνο από τον ΠΑΟΚ, γενικά από τι ομάδε. Σε μια στατιστική που έχω διαβάσει, από τα 100 παιδιά που ξεκινάνε στην Παμπίνη ΚΑΠΑ 7, δεν ξέρω, αν όλοι συνεχίσουν αυτή την ΚΑΠΑ, βασικά δεν συνεχίζει τώρα μέχρι την ΚΑΠΑ 19. Από τους 100 παίχτες, ο ένας ή οι δύο παίζουν στην πρώτη ομάδα που τους έχει και καθιερώνονται. Οι υπόλοιποι, κάποιοι από αυτούς είναι αναπληρωματικοί και φεύγουν δανεικοί και κάποιοι από αυτούς, όχι πάρα πολύ, κάνουν καριέρα σε επαγγελματικό επίπεδο, σε χαμηλότερο επίπεδο. Έγινε που λένε μου. Έγινε που λένε μου. Καλημέρα, Αρσεναλάκη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Στα γρήγορα, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή ωράς από το Opticon Express, μιας και μιλάμε για πιτσιρικάδες και το μέλλον τους στις μεγάλες ομάδες των συλλόγων, ποιος πιτσιρικάς στον Ολυμπιακό είχε χαρακτηριστεί από τους δημοσιογράφους του Ολυμπιακού και περιμέναμε θάματα και πράγματα ως ο Τζόλε της Ρούμελης. Ποιος είχε χαρακτηριστεί από τους ρεπόρτερς του Ολυμπιακού, ο Τζόλε της Ρούμελης. Η πρώτη σωστή απάντηση, καβατζόνι, ζευγάρι, γυαλιά ηλίου, από τα Opticon Express ή Οράσεως. FM και NO, γράφεις τον Τζόλε της Ρούμελης, το όνομά σου έστω, όχι επίφτω το όνομά σου, αποστολή στο 54-526. 54-526. Έχουμε ακόμη ένα λεπτό. Διαβάζω μήνυμα του Άλεξ Σίλβερ. Ναι. Καλά, ρωτάει τώρα ο άλλος σε ποιο κανάλι έδωσε αποκλειστική συνέντευξη ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ρωτάει 164. Στο Open, χθες ήταν στη Sky. Στο Open, χθες. Μπράβο, πάει δηλαδή είδες, στον. Δημοκρατία. Στον Ιβάν. Πάμε τώρα στο Άλεξ Σίλβερ. Διαφωνώ μαζί του σχεδόν 1000%. Σχεδόν 1000. Στο ένα κομμάτι. Συγγνώμη. Λέει ο Άλεξ Σίλβερ. Δεν ξέρω αν κάνα τα αφιέρωμα χθες. Αλλά σαν χθες, όχι δεν κάναμε, σου απαντάω από τώρα, θα είχε γενέθλια ο μεγάλος Γκάρι Μουρ. Ο άνθρωπος, μιλάμε για την Πέση Αργυράκη του Ροκ, έτσι. You've to be so easy. Ο άνθρωπος, γελάει, συμφωνεί μαζί μου κι όσοι. Πέση Αργυράκη. Θεός χωρέστον. Θεός χωρέστον. Άλεξ Σίλβερ, τώρα έχεις απάντηση. Ρε Σιμάριε, άλλαξε κανένα quiz. Κάθε χρόνο τα ίδια για τον Ματσούκα, λέει ο Αλτσχάιμεράκιας 10. Για ποιον? Για ποιον? Αλτσχάιμεράκιας 10. Πάρ το δάχτυλο μου όρθιο το μεσαίο. Το ξέρει ο κιός, άστο. Το ξέρει, άστο. Άστο. Είσαι και σίγουρος. Ο Λευτέρης ο Ματσούκας. Άλλο, η φουρνιά αυτή είναι. Μ' αρέσει που λέει και κάθε χρόνο. Που μας λέγανε ότι κάποια μέρα αυτά τα παιδιά θα είναι οι βασικοί στον Ολυμπιακό, τουλάχιστον οι πέντε. Και εγώ έλεγα τι ετοιμάζει ο Ολυμπιακός. Οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ρε παιδί. Δεν παίρνουν τηλέφωνο σε μένα. Λέω, διάβαζα, ρεπορτάζ. Λοιπόν, λοιπόν, ο άνθρωπος για τον Γκάρι Μουρ, έτσι, που έσωσε και σώθηκε από τον Blues. Καλό, σωστό. Σήμερα... Βέβαια, ναι, με πολύ ροκ στοιχείο. Break. Σωστό. Ναι. Τώρα εδώ ρίχνεις την πατάτα του αιώνα. Oh. Την πατάτα του αιώνα. Άλεξ Σίλβερ, ειλικρινά, η πατάτα του αιώνα. Απογειώνοντας και τους τεράστιους Thin Lizzy. Σε ένα άλμπουμ έπαιξε, ρε φίλε. Σε ένα. Έμεινε στους Thin Lizzy σύνολο 1,5 χρόνο. Βέβαια, είναι στα τρία αγαπημένα μου, το Black Rose. Τεράστιο άλμπουμ, ναι. Αλλά τους απογείωσε αυτό με ένα άλμπουμ και συνεχίζει. Οπότε, ό,τι τραγούδι του και να βάλεις, ευπρόσδεκτο. Πάντως, τώρα το πάει αλλού. Τραγούδι σήμερα, Γκάρι Μουρ, δύσκολα. Άλλη φορά, ναι. Πάντως, ρε Χρήσανθε, πάλι λάθος επιλογή κάνει ο Άρης. Σύμφωνα με το σκεπτικό σου ότι ο ΠΑΟΚ έχει β' ομάδες και στέλνει παίκτες. Υποτιμάς τους ελεύθερους
σε εισαγωγικά Σιώπη, Μαρτίνεθ, Φέτφα ή πληρωμένους Κουλούρη, Ουάρντα, Χατζησαΐα. Τροφή για σκέψη. Θα σου πω, φίλε. Έτσι. Το γεγονός ότι εσύ πληρώνεις λοιπόν αυτούς που πληρώνεις και τους δίνεις δανεικούς και είσαι και εξευτελίζεσαι στα μάτια όλων και εκτίθεσαι, σε αναγκάζει να πεις ένα τεράστιο ψέμα και τάχα μου ότι ο Σιώπης και αυτή δεν είναι ελεύθερη. Το λες ψεύτη τώρα. Το λες ψεύτη. Φυσικά είναι ψεύτη. Όταν βάζεις ελεύθερους εισαγωγικά, ναι, ενώ είναι κατατεθειμένα τα συμβόλαιά τους κανονικότατα. Δεν είναι ωραίο αυτό που και είναι μια μπούρδα που αναπαράγουν μόνο οι παοξίδες. Και μπούρδα. Ναι, ναι, είναι μπούρδα, ναι, είναι μπούρδα. Είναι ψέμα και μπούρδα. Έτσι λέγεται, για να μην πω καμιά άλλη λέξη πιο χοντρή. Είναι ένα ψέμα και μπούρδα. Όπως κάνουν τον με όλα. Ότι λέει μπουρδες, κατάλαβες, Άλεξ. Όπως κάνουν με όλα τα θέματα Άλεξ, που εκτίθεται ο ΠΑΟΚ, που βάζουν ένα ψέμα δίπλα για να το σκελίσουν. Είναι ποιοτικό. Η μόνη ποιότητα που έχει κάνει στη ζωή του είναι ότι παντρεύτηκε την κοπέλα που παντρεύτηκε. Άλλα 25 και απορώ πραγματικά. Απορώ. Απορώ, εντάξει. Είναι, την ξεγέλασε ότι είναι ωραίο παιδί. Έτσι. Γιατί μόνο ωραίο παιδί, άμυαλο όμως είναι. Έκλεισε ο διαγωνισμός. Νικητής είναι ο Γιάννης. Ο Γιάννης, ο Αζάς, νικάει τον Μωυσίδη τον Στέφανο, ναι, τον Μωυσίδη τον Στεφανίδη, κατά 2 δευτερόλεπτα, τζόλε της Ρούμελης, ο μεγάλος Άρης Σοηλέδης. Απάντησε και ο Μωυσίδης Στεφανίδης, ναι ρε παιδιά, το διάβαζα αυτό και λέω ότι θα δούμε. Παιδιά, συγγνώμη με το παιδί, δεν έχω τίποτα, θα μείνει στην ιστορία του ποδοσφαίρου μόνο για ένα πράγμα. Γιατί? Ποιος, ο? Γιατί είχε την χειρότερα αυτή. Για την σχέση του με την, πώς τη λένε ρε, εσύ, αυτή. Με την αυτή. Ε? Ελένη Χατζίδου. Ελένη Χατζίδου. Τίποτα άλλο. Έλε. Ο πιο τραγικός ποδοσφαιριστής που έχω δει. Να είναι καλά το παιδί. Αυτός που κάνει το πέναλτι με την ΑΕΚ. Με τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος κάνει πέναλτι σε ποιον? Στο Τζιόλι. Στο Τζιόλι. Στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Τι άλλο να απαντήσω. Δεν υπάρχει. Τι δηλαδή, άλλο να απαντήσω. Το κλείνεις. Δηλαδή, αν ήμουν στους διαγωνισμούς θα πήγαινα κούτρα στους Μαντρουγκάντα, στα θέατρα παντού. Και παντού. Γιάννη Αζά. Γιάννη Αζά, σε λίγο η Μαριλής επικοινωνεί μαζί σου. Τα γυαλιά είναι δικά σου. Your betrayal! Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Bullet for my Valentine. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Άννα, καλημέρα άλλε Μιχάλη, καλημέρα Δημήτρη. Όλοι για Bullet. Παιδιά, έλα τώρα που γυρίζει. Δύο μονές, αύριο βράδυ γκρεμίζεται το principal. Δύο διπλές για Μάλαμα, δύο διπλές για Μπαΐλτσα, δύο διπλές για Great Geek και τα δύο τελευταία στο Οκτάμπαλο. Σάββατο η Μπαΐλτσα και Παρασκευή. Άρης ο Ηλέτης γράψαν, είναι, παίρνουν για προμηθέες. Αυτός μπαίνει κανονικά. Λοιπόν, και για Άρη τρία εισιτήρια. Άρης Προμηθέας Πατρών. FM κενό, όνομα επώνυμο. Δίπλα γράφεις Άρης. Άρης. Ή το live για το οποίο θέλεις, ή τα live. Το αποστέλεις στο 54526. Δεν είναι live αυτό, είναι μέθοδος αδυνατίσματος. Παρακαλώ πολύ, όσοι ακούτε τώρα Τρόικα Λίμπερο και είστε σε φανάρι, κατεβάστε παράθυρα και κάντε headbanking για να καταλάβει και ο διπλανός ότι ακούτε Λίμπερο. Πάμε γραμμή, καλημέρα, να είστε περιεκτικοί, σύντομοι, να λέτε αλήθειες, όχι ψέματα, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας παιδιά. Γεια σας, καλημέρα εγώ. Κύριε Κώστα, φίλαδος της, της ΑΕΚ, ναι, παδός ναι, του Πιερικού. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι αλαζονία είναι αυτή που βγαίνει? Από τον Παπαδόπουλα, ναι, ναι, από τον Παναγιώτη. Πείτε τα κύριε. Όχι από τον, όχι από τον Παπαδόπουλα, από ακροατές έπες. Θα διαλύσει, παίρνει ένα πρωτάθλημα πάω και θα διαλυθεί το αθηναϊκό του ποδόσφαιρο. Ναι, καλά, αυτό το ακούω, ναι. Εντάξει, αυτό είναι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ναι. Πω. Δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή το ελληνικό, δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εν τω μεταξύ. Αυτοί θέλουν Αθήνα... να ενωθούμε με τα Σκόπια. Αυτοί θέλουν το Μακεδονία. Αυτό θέλουν. Αν το σκεφτεί, δηλαδή είναι απίστευτο. Όταν η Αθήνα αποφάσισε να ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Το πήρε και το. Και πήρε πρωταθλήματα Ευρώπης και το ένα και το άλλο. Σωστό. Λοιπόν, βρε, σταματήστε βρε. Σταματήστε βρε. Η στέρηση έκανε ένα κακό, έφερε καθυστέρηση. Η στέρηση έφερε καθυστέρηση. Καθυστέρηση. Τράβα τώρα, δες καμιά ταινία, κράτε και καμιά καβάντζα για το Μάιο. Ερχόμαστε. Αυτό που λέτε, προσέξτε λίγο. Προσέξτε λίγο. Ερχόμαστε. Αυτό που είπατε είναι μέσα από τη ζωή. Μέσα από τη ζωή είναι. Η στέρηση, επειδή μετά φέρνει ορμή, φέρνει μετά καθυστέρηση. Η στέρηση έφερε καθυστέρηση. Το σημειώνω αυτό. Τι είναι αυτό το πράγμα. 11 Μαΐου θα έρθεις. Θα έρθω. Θα έρθεις. Θα έρθω. 11 ή 18. Θα έρθω και στα προκριματικά του. Το 83 σε έβαλα μέσα στα δίχτυα. Πρόπερσι έτρεχε στι πεζογέφυρε, πέρσι στην καραπλάκα. Άντε άλλη μια φορά. Άντε άλλη μια φορά. Εισαγγελέα στην Παρσία, στην Παρσία. Όταν λε μια φορά τι να κάνουμε. Τρέχαμε κι εμεί, εντάξει, τι να κάνουμε. Η ιδανική σου είσαι η μόνη ομάδα που οι ιδανικοί σου δεν παίζουν εναντίον σου. Αγαμένε, αγαμένε. Σωστό. Πήγαινε παρέτα καμιά ταινία. Μπέρμαν Κόμ.
που οι δανεικοί σου δεν παίζουν εναντίον σου. Έτσι. Κάτι το οποίο δεν επιτρέπει η UEFA. Έτσι. Εσύ γιατί όριες, αφού λέει πριν τρεις μήνες έλεγες δεν ασχολείσαι. Όταν κατάλαβες τις 29 βαθμούς πίσω. Τώρα τι έγινε πάλι, σε έπιασε τρέμουλο. Δεν με έπιασε τίποτα, βρε. Βρε, φτωχέ επαρχιώτη. Βρε, βρε. Βρε, βρε. Ξαναπέστα μου. Καθυστερημένε και καθυστερημένε. Φτωχέ επαρχιώτη. Με είπες καθυστερημένο. Φτωχέ επαρχιώτη σε είπε. Με είπες καθυστερημένο. Με είπες καθυστερημένο. Δεν λέω ξένα Χρυσάντε. Είπες σε μένα καθυστερημένο. Το Παπαδόπουλο είπες, το Παπαδόπουλο. Τον Παναγιώτη, στον Παναγιώτη απευθύνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν οπαδό! Σε ευχαριστώ που βγάζει τα ισόψυχά σου και φαίνεται πόσο κακός άνθρωπος είσαι. Όχι σαν άνθρωπο. Σαν οπαδό! Σαν άνθρωπο! Τώρα το κατάλαβα. Εντάξει! Σαν οπαδό και σαν άνθρωπο! Εσύ είπες χειρότερα για μένα! Κάτσε! Σε ένα μήνυμα είναι ο τελικός και από τώρα άρχισε να τρέμει. Τι έγινε, τρέμει, φωνή, καρδούλα πέρα εδώ, δεν πάει. Εφόσον το τοποθετεί εκεί, επί προσωπικού, εσύ είπες χειρότερα για μένα στο παρελθόν. Ούτω ή άλλω. Καταλαβαίνει πώ αγαπάω, έτσι, και από του λίγου που έχω έρθει να σε γνωρίσει. Επομένως, αυτά είναι αμοιβαία. Αμοιβαία, εντάξει. Κεφάλαια. Και να τα δέχεσαι. Εντάξει, εντάξει τότε. Και να τα δέχεσαι, γιατί υπάρχει το θάρρος μεταξύ μας. Στην επιστροφή μετά το 4-0 του τελικού, κράτα μια ταινία έτοιμη, θα σταματήσει την Κατερίνα να τη δούμε μαζί. Τεράστιο μήνυμα και γελάσει. Θα γελάσει και η Παρδανή. Δεν έχει έπαρση. Είπε θα κερδίσει 4-0 στο τελικό, αλλά έπαρση δεν έχει. Επιθυμία. Με πέναλτι μαϊμού πέρασε. Με πέναλτι μαϊμού. Με offside goal. Offside goal, κύριε Κώστα. Δώσε και το κύπελλο του 83, γιατί πάλι κατουριόμαστε. Θα κατουράμε τον πάνω. Ωραία, κύριε Κώστα, έγινε. Κλείστε. Μεγάλο μήνυμα Γιώργου Ιταλού. Κυρικό on fire. Τα είπε όλα, έτσι. Bullet. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καθυστερημένο. Καλημέρα. Καλημερίζουμε κύριο Βασίλη. Μετά τον κύριο Κώστα. Οπαδό του Ηρακλέου. Πάμε, κύριε Βασίλη. Έπρεπε το καλύτερο για όλους. Τελευταία εκπομπή σα σήμερα. Αλλά Μάριε, το τυπικό τη εκκλησία είναι. Ο οποίος κύριος Βασίλης χθες στις 3 παρα 10 πέταξε μία από τις πιο μεγάλες πατάτες που έχω ακούσει από έναν τόσο μα τόσο ποιοτικό άνθρωπο που θαυμάζω και υμνώ καθημερινά. Το βράδυ. Ότι η Αθήνα έχει 6 εκατομμύρια μετριότητες και ότι το ραδιόφωνο της ζηλεύει το ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Έτσι, αλήθεια λέει. Αλήθεια λέει. Αλήθεια είπε. Κύριε Βασίλη. Μαρεύτη είναι η άποψή μου. Κύριε Βασίλη, σε παρακαλώ πολύ. Αλήθεια είπε. Η μόνη αθηναϊκή εκπομπή σε αθλητικό ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη, κατά γενική ομολογία, ήταν το Κάντο Πόση Βικτόρια. Και μου το έχουν πει ακόμη και σκυλάδες τραγουδιστές. Και τα έχει, ραδιόφωνα και της Θεσσαλονίκης είναι πολύ δίκια, καλύτερα. Σίλια δίκια έχει ο Γιάννης, από το, ο ΑΕΞΙΣ, που είπε στο Ζαγόρα, Γιώργο, αυτό που κάνεις είναι εδώ καλό και άγιο και φανταστικό. Καταρχάς εγώ τον ακούω, τον απολαμβάνω. Στην Αθήνα αυτό δεν μπορεί να σταθεί. Στην Αθήνα δεν ακούγονται, Μάριε. Ναι, γιατί δεν μπορεί εκεί, να σταθεί. Μάριε, δεν ακούγονται. Δεν το σκέφτηκες γιατί δεν μπορεί να σταθεί. Γιατί εκεί είναι τα πράγματα πάρα πολύ βία. Δεν σηκώνει τέτοιο χαβαλέ. Όχι, αγόρι μου. Για να σε φτάσει όταν κάποιος είσαι ψηλά, αντί να θέλει να σε φτάσει στον πόη, σε κοντένει εσένα. Αυτό γίνεται παντού. Γι' αυτό μας πήρανε χθες. Ίσως δεν άκουσα από την αρχή. Γιατί το πρώτο ραδιόφωνο εξέπεμψε εδώ. Όπως και η πρώτη τηλεόραση εδώ. Το άκουσα, το ξέρω. Η το ξέρω. Είναι το μεγάλο κουβέντα. Η τηλεόραση εδώ πριν από 60 χρόνια εννοείται. Αλλά δεν τα λέτε αυτά. Εκεί, εν πάση περιπτώσει, μεγάλη. Για άλλο πειρά, αφορμή. Ωραία, πάμε. Κούβελα δεν ήταν, ε. Μνημόνευσε στην Τετάρτο και αλλά δεν τα λέει αυτά, κύριε Βασίλη μου, ο Ασλαμής. Πώς δεν μας είπε ότι την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε, κύριε Βασίλη, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, πάμε. Και περιμένουν άλλοι δύο. Επειδή μίλησε σήμερα για την αυτοκτονία κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά, α, ναι. Και επειδή δυστυχώς αύριο δεν έχουμε εκπομπή για να βγω, ναι. Σαν και αύριο 6 Τετάρτο του 41, βγείτε στο Σύριγο, ναι. η μεγαλύτερη αρμάδα του κόσμου χτύπησε του Ρούπελ. Ναι. Μια χούφτα Ελληνόπουλα σαν και εσάς. Σηκώθηκα σε μπόι πάνω από τη στρατόσφαιρα. Γιατί ο Ασλαμάς θα έβγαινε και θα δίνει. Έμεινε άφωνη η ανθρωπότητα. Όχι, είναι Γερμανοί, δεν το για λόγους πολλούς και διαφόρους δεν αναφέρεται αυτό το οποίο έγινε εκεί πάνω. Για να σταματήσει αυτή η λέλαπα του Τρίτου Ράιχ. Σωστό. Για να κατεβεί στη Βόρεια Αφρική. Σε παράδειγμα, θέλω, από τα όνειρά μου είναι ειλικρινά, θα πάω κάποια στιγμή. Ήταν να πάω πέρσι εκείνη, και εκεί ήμουν και άλλος. Λοιπόν, Μάριε, της εκείνου ρήμας υπηθόμενοι, ναι. Ακολούθησαν το παράδειγμα του Λεωνίδα. Έτσι. Το παράδειγμα του Παπαφλέσσα. Έτσι. Του Ανδρούζα Σουχάνη. Σωστό. Του Λόρδου Βίρονα. Του
του Διάκου στην Αλαμάνα. Όχι, κατάλαβα. Του Τάσου Καρατάσου στην Μονή του Δοβρά. Σωστό. Το Γιωργάκη Ολύμπιο στη Μονή του Σέκου. Σωστό. Του Αλεξάνδρου στο Αγαυγάμιλα και στο Λιδάσπι. Ναι. Και να είναι σίγουροι του Κατσάνη ότι όσο και να έγιναν χαλιπή οι καιροί, ναι, η σημερινή εποχή τους το απέδειξε με τον ήρωα στις 21 Ιουλίου το 1974, Κωνσταντίνο Κατσάνη, έτσι, ναι, που ό,τι όλοι πηδάγαν να φύγουν από το νησί της Κύπρου, όχι μόνο κράτησε το στρατόπεδο των Ελληνικαρίων, αλλά εφωνεύθη κατά τη διάρκεια του αέρα που χτύπησε για να συλλάβει τρεις Τούρκους στρατηγούς. Έτσι. Μέσα στο θύλακα της Λευκωσίας που οι Τούρκοι είχαν εγκαταστήσει το αρχηγείο τους. Δε, αυτό που έκανε ο Κατσάνης δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει πραγματικά. Υπέροχο. Κύριε Βασίλη, να είστε καλά. Για να κλείσουμε. Γιατί περιμένουν άλλοι δύο. Κύριε Βασίλη, ποιος είναι ο πιο γνωστός σε όλους τους Έλληνες, ανά το Πανελλήνιο, ήρωας του Ρούπελ? Δεν το γνωρίζει νόμερα. Ο Κώστας ο Πρέκας. Να είστε καλά. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Πήγα, έγραψα εγώ σε τείχο και Πρέκας 4. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Νταλή, ο παδός του ΠΑΟ. Καλημέρα, Νταλή. Καλημέρα, Νταλή. Παπαδόπουλε, εκεί είσαι, φίλε? Εδώ είμαι, φίλε, ναι. Ο κύριος Βασίλης είπε πολύ καλά καταρχήν. Εννοείται. Παπαδόπουλε, βλέπεις, όταν είναι να μιλήσει κατά του ΠΑΟ, τον αφήνουν μιλάν, φίλε, μιλάει, δεν το διακόπτει κανένας. Εσύ ακόμα και υπέρ της ομάδας, άμα είναι να πεις κάτι, σε κόβουνε, πραγματικά σε κόβουνε. Αυτό το πρόβλημα στα ραδιόφωνα Θεσσαλονίκη. Να σου πω λίγο κάτι. Να κάνουν κουμάντο οι Αγιακλειδεί και οι Παοξίδε να μην μιλάτε καθόλου. Συγγνώμη, ο Νταλή, ξέρει τι, έχει δίκιο, γιατί σε αυτό προσωπικά συγκεκριμένα τον έχουμε κόψει 7-8 φορέ. Περιμένει και ο κουμάντο. Μιλάει πάρα πολύ, ρε. Ο Νταλή μιλάει πάρα πολύ. Καλά, εντάξει, είπε μια μεγάλη αλήθεια. Και είναι κλασική φωνή και μιλάει και πάρα πολύ. Έλα, Νταλή, συνέχισε. Είπε μια μεγάλη αλήθεια ο κ. Βασίλη και με αυτό κλείνω, παιδιά. Μπράβο, Αλικάρη. Όταν είσαι ψηλά, αυτοί που δεν μπορούν να σε φτάσουν, όπως είσαι εσείς, προσπαθείτε να το κάνετε τον ΠΑΟ πιο κοντό. Αυτό που κάνετε τόσα χρόνια για να φτάσετε τον Άρη. Που έχει τρία πρωταθλήματα και έχεις δύο και προσπαθείς να τον φτάσεις. Και έχει να πάρει 74 χρόνια πρωτάθλημα και 55 χρόνια κύπελλο. Και τι έγινε, δηλαδή τα 74 με τα 40 δηλαδή που έχει να πάρεις εσύ, έχει τέτοιο, δεν τι είναι. Τι? Μπορεί να συνεχίσει την προπαγάνδα σου. Δεν ψαρώνει κανένας. Καλημέρα, Νταλή. Επόμενη γραμμή, δύο περιμένουμε. Καλημέρα. Δεν ψαρώνει κανένας. Καλημέρα. Αυτό είναι ο πρώτος. Καλημέρα. Τακινάρδη, ο παδός του ΠΑΟ, γνωστός για την ταχύτητα του λόγου του. Όταν σου άκουγα απογεύματα, βράδυ μάλλον, προς απόγευμα, βράδυ τα καλοκαίρια, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι έχεις φάει τόσα πεσήματα από παοξίδες και δεν το λες, ότι έχεις βγάζει τόσο μένος. Δεν φανταζόμουν ποτέ από τον Χρήσανθο, όταν τον γνώρισα στο Λίμπερο και μου φάνηκε εντάξει μια χαρά παιδί, όταν τον είδα με τον Γιάννη Κόντιγκα για εσύ φιλιά έξω από το ένα πρωί όταν δούλευα στα Φιλαδία. Φιλιά! Πρωινό ο Τσαλτίδης με Γιάννη Κόντιγκα. Μιλες ψέματα τα κοινά. Όχι φιλιά. Κάτσε, γαβότα. Α, όχι φιλιά. Α, γιατί φιλιά πάει αλλού. Ναι, φιλιά. Ακούει την Κατερίνα να μην μουρίγκασε τώρα. Ναι, πότε με είδες, πότε. Πριν 9 χρόνια περίπου. Α, όταν είμαι στο γραφείο στην ΠΑΕ, μήπως μας είδες. Τότε φιλιού. Τότε τα φιλιά επιτρούμπεν τέτο. Επιτρούμπεν τον τέτο. Τον ήθελες τώρα παράγοντα τον Άρη. Τι? Τον ήθελες παράγοντα τον Άρη τώρα. Όχι. Όχι. Από μέσα του θέλει να πει ένα τεράστιο ναι. Από εκεί τον τρώει το σαράκι τώρα. Όλα τα κοινάρτη δεν τους κάνεις παρασκευιάτικα. Και έχω εξηγήσει και το γιατί. Όλα τα κοινάρτη τώρα. Εσύ τον ήθελες παράγοντας τον ΠΑΟΚ. Το Γιάννη τον Κόντι, ναι, φυσικά. Γιατί όχι, τότε γιατί του κάνεις πρόταση όταν ήταν ο Βρίζας? Άκου να σου πω, ρε, ήξερες τι. Γιατί του κάνεις πρόταση? Κάτι σε ρωτάει, απάντησε. Όταν ήταν ο Βρίζας και δεν υπήρχε η ΒΑΡ, γιατί του κάνεις πρόταση? Ο Βίδας με το τιμισμένο, με το ύφος της Γελάδας, εντάξει, το λέγαμε και το κάνει το πιο κομμωδούς. Α, τώρα είναι με το ύφος της Γελάδας ο Βρίζας. Το ίδιο αυτό το υφάκι. Α, τώρα έγινε Ολυμπιακός. Α, τώρα έγινε. Α, τώρα όλα. Όλα τώρα. Ο Σέρβος ο Πεταράς έγινε Ελβετόφλωρος. Ελβετόφλωρος, ναι, ναι. Όλα είναι πράγματα. Ο μαμάκια της Βέρνης. Εγώ ήμουν αγκαλιά με τον κόκκινο. Ο μαμάκια της Βέρνης. Η ντροπή του Βελιγραδίου. Ο Νίκος Περγεωργαλής βαρούσε αγκονιές και μπουνιές. Εμείς είχαμε το καημό μας, ας πούμε, αλλά τα πήραμε. Ο Νίκος Περγεωργαλής πριν από τις μπουνιές βάρισε άλλα πράγματα. Κατάπινε και εσύ το μισό ποντάκι offside και βλέπετε τώρα είναι, δεν είναι 2-3-5, είναι 27-30 βαθμού, ούτε ξέρω, χάσω μέτρημα. Δηλαδή δεν δικαιούμαι και εγώ, ρε φίλε. Άσε με. Το μόνο που ζηλεύω από σένα είναι ότι έχουμε τον ίδιο χλωροτάπητα. Πρόσεξε λίγο. Έχω καλύτερο εγώ χλωροτάπητα γιατί εμένα είναι επίπεδο, Champions League. Εσένα είναι Europa League. Άκου να σου πω κάτι. Οι 27 βαθμοί δεν μετράνε, ξέρεις, στο κύπελο. Γιατί στο κύπελο ευνοήθηκες για να προκριθείς. Ναι, ναι, ναι.
Σε αποστόμωσε νομίζω. Κατάλαβε τα κοινά. Τα κοινά έγινε παλικάρι. Υπήρχε ένα αμφισβητούμενο τέλο πάντων. Πάντω θερμάρια με απογοητεύει. Πραγματικά δεν πίστευα ποτέ ότι έχει τόσο αντιπροξενικωμένο. Είμαι σίγουρο ότι θα έχουν στηρίξει εισιτήριο. Σου έχουν στηρίξει εισιτήριο και έχει φράει μάπε. Όχι, σου λέω. Οι παοκτήρε σε μένα με αγαπούσαν μαζί μου. Έπαιρνε τι προφυλάξει του. Δεν ξέρω τι αγόρια θα κάνει. Εγώ ήξερα τι φαντάζομαι πόσο φιλοπαοκτήρε είσαι άντε τέλο. Τώρα πλέον κινδυνεύουμε εμεί να φάμε ξύλο στην τούμπα από αυτά που λέγαμε. Τον Γαλανό τον ήξερα από το κέντρο, τον Μπελέρ και τα λοιπά. Σχέση γι' αυτό. Μπορεί να ξέρω και τον Κόκαλη, Ολυμπιακό. Ξέρω τον Μπελέ. Τον Μπελέ γιατί δεν τον ήξερε. Το Σκαρτάδο γιατί δεν τον ήξερε. Μπελέ, το Σκαρτάδο τον οπαδό εννοεί. Ναι, ναι, ναι. Που έλυνε τι δικαστικέ διαφορέ θα μα κάνω. Γιατί όλοι αυτοί οι δικοί σα οι ηρωέ τα παιδιά. Και δεν ήξερε ένα παουτσάκι, ρε παιδί μου, έτσι εκδρομικό. Γιατί θα σου. Το Τζίου, το σχορεμένο, τον Ανέστη. Το Τζίου. Που πήγε με κατσαβίδι στη Λιβαδιά. Το Τζίου, με τον κατσαβίδι στη Λιβαδιά. Για ήταν ηλεκτρολόγο. Το Λουλούδι, το Λουλούδι. Ρε εσύ φίλε, αφού όλοι δυτικά ήσασταν. Ποιο να ξέρω εγώ ανατολικά και κέντρο. Εγώ συγγνώμη, δεν μου λε, ρε. Η Φλέμικη, η Παράγκα. Η σχολή τη Πρόπου είναι. Καλά, ρε, είσαι τρελός. Από εκεί, ό,τι είστε. Σας ήξερα, σας ξέρω. Από εκεί, ό,τι είστε από ανατολικά. Έχουμε κι άλλο. Επόμενη γραμμή, περιμένει άλλο. Τελευταίο παιδί, η Μόβ, γιατί δεν λες για τη Μόβ στην Τούμπα. Ναι. Τα κοινά, πάμε φίλε. Τελευταία γραμμή, μην καλείτε άλλη. Τελευταία γραμμή, έχουμε και. Πάμε στο Ματέο. Από Αριδαία, Βαγγέλη. Να το Βαγγέλη. Βαγγέλη από Αριδαία, παλικάρι μου, ψυχή μου. Λοιπόν, είχαμε έρθει πιο προηγούμενη εβδομάδα ένα-ένα στα Κίμινα. Στα Κίμινα, εκτός έδρας. Με τα Κίμινα αυτή την Κυριακή, στο 89 προηγηθήκαμε, στο 96 σοφαριστήκαμε. Εντάξει, δεν πειράζει, ψιλοαδιάφορο. Τα διάβασα, για μας. Με το Παλαιοχώρι είχαμε έρθει ένα-ένα με πέναλτι το οποίο ήταν μούφα. Ναι. Και μας κράζανε, εμείς δεν είχαμε τίποτα. Έβγαλε ανακοίνωση ο Σετό εναντίον σας, ε! Η ανακοίνωση είναι ο Σετό. Αν το είχε βγάλει αυτό, πάω εκεί, ο Άρης έχει ρημαδιό. Μιλάμε για σφαγή του Παλαιοχωρίου, ήτανε... απίστευτη. Κράτη την έπρεπε. Σφαγή απίστευτη. Παιδιά ήταν καθαρά όμως για να βοηθηθεί η Βέρα, για να ξεκολλήσει. Άρα υπάρχει η σφαγή. Εμείς υπάρχει, εμείς δεν είχαμε κανένα όφελος αυτό το παράπλευρο. Το να πω του γιατί. Και γιατί έπαιξες τόσο δυνατά για να πάρεις την ισοπαλία. Εμείς θέλαμε, το τρίποντο θέλαμε. Γιατί? Δεν χαριζόμαστε σε κανέναν. Ναι. Σε κανέναν, ούτε στη Βέρεια. Σωστός, ναι. Η Βέρεια πόσο έλεξε με τη Βέρεια. Εδώ. Και εκεί μέσα με το ζόρι μας κερδίσανε. Σας κερδίσανε, ναι, και στην έδρα σας. Με ένα μηδέν. Άρα και στα δύο παιχνίδια η Βέρεια που δεν χαρίζει σας κέρδισε. Με το ζόρι όμως. Α, με το ζόρι, εντάξει. Γιατί πηγαίνω. Αλλά όταν ο Άρης κέρδισε το 90 με πέναλτι που αποκρούστηκε στη Βέρεια, ήταν στημένο. Καλά, αυτό τώρα τι σημασία έχει. Εγώ δεν ήθελα να καταλήξει, ρε Βαγγέλη. Έχει! Εκεί ήθελα να καταλήξει το ζόρι. Έχει! Πώς δεν έχει! Ένα λεπτό. Και είδαμε το Παλαιοχώρι, μετά την κέρδισε τη Βέρεια. Τώρα αυτή την Κυριακή. Έχει! Αλλά η Βέρεια αδιάφορη πήγε. Παιδιά. Μπορεί να έχει λίγο. Και ένα τελευταίο με την Ελλάδα. Που πέρασε τα διπλά μάτια για τον τελικό κυπέλου. Χάσαμε με offside goal. Offside. Πήγε τελικό η Βέρεια και ο άλλος διακόπηκε ο τελικός. Έπεσε ξύλο, σαν το offside που βάλω πάκ με τον. Όχι, το άλλο λέω. Με τον Αστέρα. Για έψη Μαθίας. Πήγε η Βέρεια τελικό, ο άλλος ημιτελικός διακόπηκε. Έπεσε ξύλο με τους παίκτες. Δεν ξέρω. Εδώ για μας λέω τώρα, εμείς με την έδρα θα παίζουμε ημιτελικό. Χάσαμε το πρώτο αγώνα, χάσαμε ένα 0 με offside goal. Τώρα το περιμένουμε την Τετάρτη. Κάτσε, χάσατε ένα 0 στην έδεσα, πώς ήρθε. Μέσα στην έδεσα, την προηγούμενη Τετάρτη χάσαμε ένα 0. Μπράβο. Μπράβο. Τώρα τους περιμένετε. Τώρα τους περιμένουμε στην Αριδαία. Αυτή την Τετάρτη. Το άλλο ζευγάρι ποιο είναι, θύμισε μου λίγο, ρε, τα διάβασα, τα ξέχασα. Το άλλο ζευγάρι. Ναι. Σαρακινή Γιάννητσα. Μπράβο. Ωραία. Έγινε. Έγινε. Έγινε, Βαγγέλη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Μαζί μας είχαμε το ψητοπολείο. Sorry. Θα διαβαστούν τα μηνύματα ήσυχα και οι νικητές. Πάμε. Μαζί μας είχαμε το ψητοπολείο, μπες στο ψητό. Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 Σταυρούπολη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 60 22 20. Μπορείτε, έχετε τη δυνατότητα να πάρετε και νηστίσιμα μπέργκερ όπως Φαλάφελ. Έχεις κάτι. Βέτζι μπέργκερ και καβούρι μπέργκερ όπως και άλλα. Προσπαθεί να σκεφτεί πώς θα πει το φαλάφελ. Και τα χάνει. Θα πάμε να φας ένα φαλάφελ σαν το κεφάλι σου. Και τέτοιο είναι το μπέργκερ στο πέστο ψητό. Να το λες μετά και να το νιώθεις. Λοιπόν, υπάρχει μήνυμα ραβούργημα που έρχεται πάρα πολύ αργά, αλλά λογικό ήταν. Του 7-14 κερδίζουν. Και οι τρεις του Άρη, ωραία. Λοιπόν, μήνυμα του κορυφαίου ίσως μηνυματάκια στην Τρόικα και στο Κόιβ, δηλαδή του Σμπέθερου. Αγαπημένοι άλκημοι των Βραχαίων, σας ευχαριστώ τα μάλα. Ακούοντας τους κυρίους κυρίους Κωνσταντίνο και Βασίλειο, ενθυμούμε τας αθανάτους εκπομπάς της ενδόξου η ΕΝΕΔ.
Εδώ πέρα μπαίνει εθνικό ύμνο. Κλαίω, δεν υπάρχει αγόρι μου, δεν υπάρχει. Άλεξ Σίλβερ, για τον Γκάρι Μουρ. Το απογέστο του Στιν Λίζη ήταν υπερβολικό μουσικά. Αλλά εμπορικά ήταν ο δίσκο με τι περισσότερε πωλήσει. Και λόγω του δικού του κοινού, το γκρουπ απέκτησε και ποιο μπλουζιάριδε οπαδού. Εδώ θα συμφωνήσω. Το έχω σε κασέτα εγγραφημένο παρουσίαση τη βραδιά εκείνη που ήρθε στην πόλη μας από τον Λευτέρη Κογκαλίδη. Δισκάρα τον Black Rose. Πρέπει να το έχουν όλοι, ακόμη και αυτοί που κούνε σκυλάδικα. Προσωπικά τους προτιμούσα με δίδυμο Sykes και Scott Gorham. Εννοείται, εννοείται ρε φίλε, Scott Gorham καψούρα μου. Τον φίλησα και στο στόμα, στο εδώ, στην αποθήκη του Μήλου πριν 5 χρόνια. Χρήσανθε, εγώ προτιμάω να σου δείξω εσένα δανεικούς να μην αλλάζουν και πόλη τα παιδιά και μεταξύ μας θα βγεις και τρίτος στα σίγουρα ούτε, ναι αυτό. Και κλείνουμε με 0-7, δώσε λίγο μουσική. Άλεξ, sorry φίλε, τα αφήσαμε μαζεμένα στο τέλος. Γι' αυτό μην κάνουν παράπονα οι Ιταλίδες και οι Μαλίδες, γιατί δεν... τα μηνύματα ο άλλος πληρώνει. Ας πούμε και στέλνει 15 μηνύματα σήμερα ο Άλεξ Σίλβερ. Οκ, sorry. Και έχει το μήνυμά σου έχει πάρα πολύ σχόλιο. Πάρα πολύ σχόλιο. Πραγματικά είναι θέμα θεματική ολόκληρη. Sorry. 007, αγαπημένος Παοξής, στέλνει σχεδόν κάθε μέρα μήνυμα. Αυτή τη φορά δεν ασχολείται με τα αγωνιστικά, αλλά με κάτι άλλο. Ούτε στην Καλαμαριά, ούτε πουθενά τσακίζει τους φασίστες σε κάθε γειτονιά. 7 Τετάρτου, 2 η ώρα, στο Δημαρχείο της Καλαμαριάς. Batman, συγγνώμη, σ' αγαπάμε ακόμη. Έτσι ο 007 πάντα ευγνωμονεί τον κορυφαίο, μετά τον Θόδωρο Ζαγοράκη, πρόεδρο των τελευταίων 30 ετών στον ΠΑΟΚ. Το εννοώ. Ο Ιβάν δεν είναι στους δύο πρώτους. Είναι Ζαγοράκης, μετά είναι Batman. Και μετά ο Ιβάν. Καταϊδρωμένος τρίτος. Πήρε δύο κύπελα ο Μπάτμαν χωρίς να δώσει ευρώ. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα λίγα για να πάμε στα πολλά. Άρη, στείλετε τρεις και οι τρεις κερδίζετε. Great gig. Ένας έστειλε ο Ευάγγελος, δύο δύναμε, άρα ο Ευάγγελος παγαίνει. Μπαΐλτσα, Βιργινία Αποστόλου και Αποστόλης Νίκου. Είναι απίστευτο αυτό. Βιργινία Αποστόλου και Αποστόλης Νίκου. Πηγαίνουν στους Μπαΐλτσα το Σάββατο στο 8ball. Σοκράτης Μάλαμας, έπεσε ξύλο, νικητές η Αποστολίνα Κουρκουρίδου και ο Όμηρος Αντωνόπουλος. Επαναλαμβάνω τη στρόφος, Όμηρος Αντωνόπουλος και Αποστολίνα Κουρκουρίδου. Και πάμε στους BFMV, στους Bullet from a Valentine, νικητές είναι η Μανώλης Σαμούκας και Μιχάλης Πάλιουρας. Επαναλαμβάνω τη στρόφος, Μιχάλης Πάλιουρας και Μανώλης Σαμούκας θα χύσουνε το βράδυ του Σαββάτου και όταν εννοώ θα χύσουνε, το εννοώ ότι θα χύσουνε ατελείωτους τόνους υδρότα μπροστά στους περήφανους ουαλούς που μόνο ουαλοί δεν είναι, γιατί πολύ απλά από μαλλί, ντύσιμο, γενικότερο attitude και ήχο είναι καθαρά Αμερικάνοι. Και αυτό τους τιμά. Συμφωνεί μαζί μου ο Χρήστος Κιώσης. Δεν υπάρχει το κομμάτι αυτό τώρα, δεν τα ακούς και λες αυτή είναι Βρετανή με τίποτα. Καθαρά αμερικάνικο metalcore. Αυτά, ευχαριστούμε Σωτήρη Δασκαλάκη, ευχαριστούμε Χρήστο Κιώση που έκανε μαγικά τελευταία 35 λεπτά στην εκπομπή. Παπαδόπουλα, κάνεις μια αποφώνηση αν κάνω. Αποφώνηση γύρω 3 με την Κυριακή του Μπάρα και τα λέμε Δευτέρα. Οκ, okay, αδέρφια, να έχετε ένα bloody rocking weekend και μην ξεχνάτε, μην ταΐζετε τα περιστέρια στην πλατεία Αριστοτέλους. Έχουν γίνει σαν υπτάμενα βόδια.